Στην Επιτροπή μας συμμετείχαν η κυρία Χριστοφιλοπούλου, ο κύριος Μορφίδης και ο κύριος Παπαδόπουλος. Είναι πολύ θετική η προοπτική και το λέω με την έννοια ότι έχει συνάφεια με τις εργασίες της Επιτροπής, διότι και με τις διαπιστώσεις που κάναμε και κάνουμε και θα κάνουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι σε ένα σημαντικό βαθμό συμβάλαμε και εμείς σε αυτή την εξέλιξη που ούτως ή άλλως θετική μπορεί να χαρακτηριστεί. Αυτά τα δύο πράγματα ήθελα να σας πω. Την προηγούμενη φορά ο κύριος... Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρτυρας θέλει να κάνει μια ανακοίνωση. Τι μας είπατε? Θέλω να πάρω λίγο το λόγο επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Σε συνέχεια των ελέγχων που σας ανακοίνωσα την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή σας, για τις προμήθειες υλικών αντιδραστηριών με βάση τις τιμές των κοινών υπουργικών αποφάσεων ως προς τις ανώτατες, τέλος πάντων, που καθόριζαν σε ένα βαθμό και την αγορά, την καταγεγραμμένη ζημία που αναφέρθηκε για κάποια νοσοκομεία που είχα τα στοιχεία και σας τα έχω ήδη υποβάλει με τη σημερινή φουρνιά εκθέσεων ελέγχου που ήρθε στην Επιτροπή σας. Αναφέρθηκα στα ραδιοφάρμακα, στα αντιϊκά και τα εμβόλια, τις προμήθειές τους, ενδοφακούς που ήταν και μετά το 2010. Και πριν αναφερθώ σήμερα με περισσότερες λεπτομέρειες, αν θέλετε, για το ΚΕΛΠΝΟ, τον ΟΚΑΝΑ, τους ελέγχους που έχουμε κάνει στους μεγάλους οργανισμούς, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, για τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα βλαστοκύτταρα, αλλά και τις προμήθειες σε άλλα νοσοκομεία, για τις αξονικές, για τα λιγμένα φάρμακα, τις οικονομικές ζημίες, αλλά και από τις υπερσυνταγογραφήσεις ακόμα που έχουμε στοιχεία. Θέλω να σας διαβάσω εδώ, έχω μπροστά μου το ΦΕΚ Β 1388 του 2009. Είναι η αγορανομική διάταξη αριθμός 7. Λέει λοιπόν εδώ, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, στο άρθρο 336, λέει λοιπόν ότι οι τιμές των φαρμάκων για το 2009, και θα αναφερθώ σε τι εννοώ, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυκλοφορεί το φάρμακο, λαμβάνεται υπόψη η προσχονδρέμπορο τιμή πώλησης που θα προκύπτει, προσέξτε, από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων δύο από τις 15 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον της Ελβετίας, και μία από τις 10 χώρες που προσχώρησαν τη 1η-5η του 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν τίθεται θέμα κατά την άποψή μου, με προβληματίζει, καταθέτω τον προβληματισμό μου, κύριε Πρόεδρε, στην Επιτροπή σας, με δεδομένο ότι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης του 2009 συμμετέχει στην Επιτροπή σας. Κατά πόσο τίθεται θέμα ασυμβίβαστου και διασφάλισης της αρχής αμεροληψίας, εσείς θα το κρίνετε και το θέτω στην κρίση σας. Δηλαδή, πώς σε ποιον αναφέρεστε? Στον κύριο Βλάχο. Στον κύριο Βλάχο. Κατά πόσον δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι ελεκτής και ελεγχόμενος με δεδομένη τη διάταξη αυτή που σας διάβασα, η οποία ενδεχομένως να μην βγάζει το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης, αφού τις χωρίζει. Εσείς βλέπετε κάτι επιλείψιμο σε αυτή την απόφαση? Δεν βλέπω επιλείψιμο, είναι προσέλεγχο. Αυτό λέω. Εγώ δεν λέω ότι είναι επιλείψιμο, κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι προσέλεγχο. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό, κύριε Μάρτυρα. Έκτοτε αυτή η άλλαξε. Με συγχωρείτε, αυτή η μεθοδολογία. Έχει αλλάξει, βεβαίως και έχει αλλάξει. Και πιο πριν δεν υπήρχε? Δεν το γνωρίζω για πιο πριν. Εγώ σας λέω για εκείνη την περίοδο που έχω την απόφαση, αυτή την υπουργική απόφαση, με την οποία, με δεδομένο ότι η φαρμακευτική δαπάνη εκείνη την περίοδο ήταν στα πολύ ψηλά σημεία. Άλλη ερώτηση, κύριε Μητράκη, μισό λεπτό. Εγώ σας λέω λοιπόν, θέτω ένα προβληματισμό. Καλά κάνετε, αλλά μισό λεπτό να καταλάβουμε κι εμείς πώς το θέτετε. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η διατύπωση και ήταν τετριμένη, πεπατημένη, εσείς θα κάνατε αυτή την τοποθέτηση? Καταλαβαίνετε τι σας ρωτάω? Γιατί θέλω να καταλάβω, να γιατί το ότι συμμετείχε κάποιος σε μια επιτροπή εξορισμού, ναι, και από μόνο του, δεν σημαίνει τίποτα. Ενδεχομένως εσείς... Ακούστε. Μήπως δεν καταλάβατε? Πώς δεν καταλάβω? Ότι ήταν υφυπουργός αρμόδιος. Ναι. Τι είναι το ίδιο, συμμετείχε κάποιος κάπου? Όχι, συμμετείχε. Όχι, με συγχωρείτε, ξέρω πολύ καλά τι είπα. Α, αλλά και άλλοι από εδώ μέσα και από τις άλλες επιτροπές που έχουμε συγκροτήσει, υπήρξαν άτομα που χειριστήκαν υποθέσεις. Εγώ θέλω να ξέρω, δηλαδή, αν εσείς αποδίδετε
έστω ενδεχόμενο, έστω υποθετικό προβληματισμό πάνω σε αυτό. Αυτό ήθελα να μας πει. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, για να πάρω το λόγο. Ξεκάθαρε δηλαδή. Ναι, ναι. Για να πάρω το λόγο επί της διαδικασίας και να αναφερθώ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης του 2009, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή σας, που συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της υπουργικής απόφασης, αφού την υπογράφει ο ίδιος. Την υπογράφει ο ίδιος και δεν λαμβάνει τις μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών. Ενώ με ρώτησε, αν θυμάστε, εγώ δεν ήξερα πού είχε διατελέσει την περασμένη εβδομάδα. Σε συνέχεια των ερωτήσεων που μου απίφθινε σε σχέση με το πώς γινόταν οι τιμολογήσεις από τους υπουργούς με τους οποίους είχα εγώ επικοινωνία. Λοιπόν, βλέπω εδώ από το φίλο εφημερίδος Κυβερνήσεως ότι ενδεχομένως, δηλαδή είναι προσέλεγχο να δούμε αν ήταν όντως οι τρεις χαμηλότερες τιμές της Ευρώπης με αυτή τη διάταξη την οποία έχει υποβάλει στην. Είστε σαφείς. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Εσείς θα αποφασίσετε αν και κατά πόσο επέχει ρόλο ελεκτή και ελεγχομένου ταυτόχρονα για μια περίοδο που η φαρμακευτική δαπάνη ήταν στα ίδια. Επί του θέματος αυτού, ο κ. Μηταράκης. Ευχαριστώ πολύ. Τρία σημεία, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, με εκπλήσει. Και το θεωρώ προσβλητικό για την Επιτροπή, ότι τίθεται διαδικαστικό θέμα από μη μέλος της Επιτροπής. Αυτό το σχόλιο που έκανε ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής θα το δεχόμουν ευχαρίστως από οποιοδήποτε συνάδελφο μέλος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας, που θεωρούν ότι πιθανότατα μπορεί να υπάρχει ένα θέμα ασυμβιβάστου. Ένας μάρτυρας, ο οποίος έχει κληθεί να καταθέσει ενόρκωση για το τι γνωρίζει σε μια υπόθεση, δεν έχει ηθικό, νομικό και πολιτικό δικαίωμα να θέτει διαδικαστικό θέμα για τη σύνθεση Επιτροπής, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του κυρίου Προέδρου της Βουλής. Δεύτερον, αν υφίσταται αντικειμενικά ή όχι θέμα με την απόφαση που έθεσε ο κύριος επιθεωρητής, με εντυπωσιάζει η προχειρότητά του. Έρχεται εδώ και μας αναφέρει μια υπόθεση χωρίς να έχει άποψη και όταν ρωτήθηκε από τον κύριο πρόεδρο της Επιτροπής αν τίθεται κάποιο θέμα, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν τίθεται ή δεν τίθεται, ο κύριος επιθεωρητής δεν γνωρίζει αν αυτή η υπόθεση, αυτός ο τρόπος υπολογισμού ήταν κάτι που προϋπήρχε στο παρελθόν. Αν προκύπτει από τη Συμφωνία Εισόδου των Νέων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν υπήρχαν ειδικές μεταβατικές διατάξεις, όχι. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να έρχεται ο κύριος επιθεωρητής όταν δεν έχει κάνει έρευνα για αυτό το θέμα και να πετάει ένα πυροτέχνημα. Κλείνοντας λοιπόν, θέτω θέμα κατά πόσο είναι αμερόληπτος ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής και κατά πόσο μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά ή υπηρετεί πολιτικά συμφέροντα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιμωρέλης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κατά καιρούς, ποιος έδωνε τις τιμές. Παλιά το Υπουργείο Εμπορίου, αργότερα το Υπουργείο Ανάπτυξης, αργότερα τώρα τελευταία το Υπουργείο Υγείας. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει θέμα. Σωστά το έβαλε ο κ. Ευαγγελάτος ότι με τον κύριο Βλάχο υπάρχει ένα θέμα, γιατί ο Υπουργός έβαζε την τελευταία υπογραφή, ειδικά για τις τιμές των φαρμάκων. Ανεξάρτητα πώς τις έβαζε, εγώ δεν παίρνω στη διαδικασία ότι εδώ υπάρχει κάτι, αλλά πέρα από εκεί όμως είναι ένα θέμα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έδωνε τις τιμές στα φάρμακα αυτά. Άρα και υπάρχει θέμα. Κύριε Νικολόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μηταράκης θα περίμενα να πει αν πράγματι υπάρχει ζήτημα καταρχήν ευθυξίας πολιτικής σε κάποιον που έβαζε την υπογραφή του και έβαζε το ανώτατο πλαφόν φαρμάκων και συμμετείχε και ενημερωνόταν εν συνεχεία για το αποτέλεσμα αυτής της επιγραφής από τις εκθέσεις των επιθεωρητών, εάν πρέπει ή όχι να συνεχίσει να είναι και ελέγχων και ελεγχόμενος. Αλλά ακούσαμε την περίεργη ηθική, πιστεύω να είναι Μηταράκη ηθική και να μην είναι ηθική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί είμαι σίγουρος ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης έχει άλλους βουλευτές, θα φροντίσει να μην αφήσει περιθώριο σε κανέναν να σπεκουλάρει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και θα προχωρήσει άμεσα στην αντικατάσταση. Αν κατά αυτόν τον τρόπο αδειάσει τον κύριο Μηταράκη, αυτό δεν μας αφορά εμάς,
μπορεί να αφορά τον κύριο Μηταράκη ή τους ψηφοφόρους του. Για τον ποιο κώδικα έχει ο καθένας μας εδώ. Γιατί εδώ κρινόμαστε και ο καθένας μας. Ποιο κώδικα υπηρετεί. Αξιακό και τι θεωρεί κακό, τι θεωρεί καλό. 85 δισεκατομμύρια. Να το ξαναπώ. Μήπως δεν τα ακούσαμε. 85 δισεκατομμύρια, όχι από τον παπά της ενορίας, από τους υπουργούς που δίνανε, λέει, την ανώτατη τιμή στα φάρμακα, στα υγειονομικά, σε εκείνα, στα άλλα. Μάλιστα. Και τι κάνανε, λέει, στη συνέχεια. Δεν πήγαιναν, λέει, να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς οι εταιρείες. Και αφού δεν πηγαίνανε, πιέζαν κατά αυτόν τον τρόπο τα νοσοκομεία. Και τι κάνανε τα νοσοκομεία. Παίρνανε, λέει, την τιμή του υπουργού. Σήμερα με πήρε, κύριε Πρόεδρε, ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Βόλου. Και μου είπε ότι αν χρειαστεί θα έρθει και στην Επιτροπή να πει εκείνος ως διοικητής του νοσοκομείου Βόλου τι έζησε, τι έκανε, πώς κουμπώνε με όσα είπε ο Γενικός Επιθεωρητής, τι προέκυψε από την ηλεκτρονική δημοπράτηση που προχώρησε επί διοικησεώς του το νοσοκομείο, 70% κάτω, κύριε Πρόεδρε, 70% κάτω αγόραζαν στο Βόλο φάρμακα και μηχανήματα. Ξέρετε πόσο είναι το 70% κάτω. Στις τιμές δηλαδή που υπέγραφαν αυτοί οι κύριοι υπουργοί. Ρώτησα από την προηγούμενη φορά τον μάρτυρα. Ποιοι είναι αυτοί που υπογράφουν την κοινή υπουργική απόφαση. Γιατί από καιρό ήθελα να μάθω. Ποιοι είναι αυτοί που ήξεραν, δεν ήξεραν. Και ρώτησα και τον κύριο μάρτυρα. Εσείς όταν τελειώνατε τους ελέγχους, στέλνατε στους υπουργούς να δούνε τι συνέβαινε με την υπογραφή τους, να καταλάβουν ότι συμμετείχαν αθελά τους. Ίσως. Μπορεί και όχι. Σε μια στημένη οργάνωση που αν δεν είναι αυτή η εγκληματική οργάνωση, τότε ποια είναι η εγκληματική οργάνωση. Και μου είπε βεβαίως ότι τα στέλναμε στους υπουργούς. Τώρα αν οι υπουργοί διαβάζανε αυτό ή όχι, α, τα στέλνανε. Προσέξτε, είναι στον πίνακα αποδεκτών. Διάβαζε ο υπουργός ότι εκείνο που υπέγραφε προκαλούσε αυτή την τεράστια ζημιά στο δημόσιο. Και εμείς τώρα εδώ λέμε τι, ότι είναι πρόχειρος ο μάρτυρας. Άκου, διακρίνεται, λέει, για την προχειρότητά του. Έφερε εδώ χιλιάδες σελίδες, πορίσματα, επί όλων των κυβερνήσεων. Επί όλων των κυβερνήσεων. Για μένα ο κύριος μάρτυρας. Επί όλων των κυβερνήσεων. Με συγχωρείτε, κύριε Μηταράκη, όταν ξαναπάρετε το λόγο, κύριε Μηταράκη, όταν ξαναπάρετε το λόγο, θα υπερασπιστείτε. Κάνε κρυμάτσες για μένα. Κύριε. Αστείευετε. Μισό λεπτό. Κύριε Μηταράκη, νομίζετε ότι είστε αστείος. Μα είστε αστείος. Εσείς είστε σοβαρός άνθρωπος. Όχι, κύριε Μηταράκη. Καλό μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσω. Λοιπόν. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορώ να συνεχίσω. Μια μικρή παύση, παρακαλώ πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Προσβολές στο πρόσωπό μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για την ηθική μου. Κάνατε γκριμάτσες για μένα. Μπορεί να απαντήσετε. Κάνατε γκριμάτσες προς λυθική για μένα. Γιατί να κρύβε σε εσάς θα απαντήσω. Θα αφήσουμε αυτά. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω. Κύριε Μηταράκη, μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Μισό λεπτό. Εγώ σας παρακαλώ, προσωπικά σας παρακαλώ. Εγώ δεν αντιλήφθηκα τίποτα τέτοιο. Αν συνέβη. Εξέφρασα την απογοήτευσή μου ακούγοντας από τον κύριο Νικολόπουλο το γεγονός ότι είμαι πρόχειρος. Όχι, ότι είμαι... κύριε Μάρτυρα, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε και εσείς μισό λεπτάκι να ολοκληρώνουν. Σας παρακαλώ πολύ. Σε ό,τι αφορά την ηθική μου. Έχετε το δικαίωμα να υπερασπίσετε τον εαυτό σας. Σε ό,τι αφορά την άσκηση των καθηκόντων μου. Παρακαλώ. Δεν αμφισβητεί κανένας την ακεραιότητά σας και την. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω. Να συνεχίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε. Νομίζω λοιπόν. Με χαμηλούς τόνους, δεν χρειάζεται τώρα να. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει θέμα. Και απορώ ειλικρινά γιατί ο κύριος Μηταράκης νομίζει ότι μπορεί ο Γενικός Επιθεωρητής που ορίστηκε από την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Που διορίστηκε από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και υπηρέτησε βόρκος όλες τις κυβερνήσεις. Απορώ γιατί λέει ότι δεν είναι αμερόληπτος.
Απορώ, από πού του προέκυψε? Προσευλήθησαν ποτέ τα πορίσματα σε όλα αυτά τα χρόνια που κατετέθησαν στον Αβραμόπουλο και σε όποιους υπουργούς? Μήπως οι υπουργοί σας γύρισαν ποτέ πορίσματα πίσω ότι δεν είχαν αντικειμενικότητα, ότι δεν είχαν στοιχεία? Για να το ξέρουμε κι εμείς. Εμείς από ό,τι ξέρουμε λοιπόν, όχι μόνο δεν γύρισαν πίσω τα πορίσματα, απέναντίας εκείνα είναι τα πορίσματα που θα κάνουν κάποιους να χάνουν τον ύπνο τους. Πιστεύω λοιπόν ότι και το ηθικό, είπε ο κύριος Μηταράκης, δεν έχει λέει το ηθικό δικαίωμα και το πολιτικό δικαίωμα. Δεν έχει το ηθικό και το πολιτικό δικαίωμα. Ο άνθρωπος που επί ώρες, που ποιος ξέρει με τι απειλές, εκβιασμούς, πιέσεις, έκανε τη δουλειά του έβορκα, δεν έχει το δικαίωμα να πει στην Επιτροπή, και η Επιτροπή βεβαίως θα αποφασίσει. Δικαίωμα δεν έχει να αποφασίσει αυτός. Πρώτος και κύριος έχει καθήκον ο Μητσοτάκης. Να δει λοιπόν το ζήτημα. Εάν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και μετά η Επιτροπή μας. Πρώτα λοιπόν εκείνος πρέπει να πληροφορηθεί από τον κύριο Μηταράκη τι ακούστηκε σήμερα, να του δώσει τα πρακτικά. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και όντως, εμείς εδώ δεν είμαστε για να βρούμε τους κλεφτοκοτάδες απλώς. Μην ξεχνάμε, θέλουμε να βρούμε τους εγκεφάλους, θέλουμε να βρούμε τους πολιτικούς, θέλουμε να βρούμε εκείνους που μέχρι σήμερα μπορεί και να κρυβόσανται. Εκείνους που μέχρι σήμερα μπορεί να παρίσταναν τους ήσυχους, τους σιωπηλούλιδες ή τους δήθεν ευπρεπείς και πολιτισμένους. Γιατί ενδεχομένως ανησυχούσαν ότι θα έρθει αυτή η στιγμή που θα φανεί τι έχει υπογράψει ο καθένας μας. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι έχει υποχρέωση και η Επιτροπή μας να λάβει υπόψη την αναφορά και την πληροφόρηση που έδωσε ο Γενικός Επιθεωρητής και περί αυτού να τοποθετηθεί και να αποφανθεί. Επ' αυτού του θέματος τώρα, όχι γενικά, ο κύριος Παπαδόπουλος. Να το κλείσουμε κάποια στιγμή αυτό, εντάξει. Ούτως ή άλλως δεν δίθε θέμα αποφάσεων με της Επιτροπής, δεν αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής. Συνάδελφοι, ενημερωθήκατε ήδη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι χθες στο Υπουργείο Υγείας έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την πολιτική φαρμάκου στην Ελλάδα. Και στα συμπεράσματα που βγάλαμε όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων που συμμετείχαμε σε αυτή και υπήρχε η παρουσία της Προέδρου του ΕΟΦ, του Προέδρου του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, του Προέδρου του ΕΟΠΗ, του Προέδρου άλλων σωμάτων τα οποία διαμορφώνουν την φαρμακευτική πολιτική στη χώρα μας, ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε στο τι πρέπει να διορθώσουμε. Αλλά αυτά που επισημαίνετε τώρα εδώ, κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα, ώστε να διερευνήσουμε την αλήθεια και στο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής να είναι πολύτιμο υλικό και για τη συνέχιση του έργου της Διακομματικής Επιτροπής. Και σε αυτό που είπε τώρα ο Γενικός Επιθεωρητής, βάζει το ζήτημα το οποίο ούτως ή άλλως θα θέταμε. Προκύπτει ένα συμπέρασμα στην Εξεταστική Επιτροπή για ευθύνες υπουργών και πολιτικών προσώπων για όλα τα ζητήματα για τα οποία διαπιστώσαμε ότι υπάρχει υπερτιμολόγηση όχι μόνο φαρμάκων, υγειονομικού υλικού σε τιμές δεκαπλάσιες από αυτές που πολλούνταν αντίστοιχα σε χώρες της Ενωμένης Ευρώπης ή και της Κύπρου και πολλών άλλων χωρών. Υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο αφαίρετα για μεγάλο χρονικό διάστημα έβγαιναν υπουργικές αποφάσεις χωρίς διαπραγμάτευση τιμών, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας. Ναι. Εντολές, θέλω να σας πω ότι από το υλικό που μας δόθηκε είχαν δοθεί και από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να τα διερευνήσουμε. Το παρατηρητήριο τιμών δεν λαμβάνονταν υπόψη. Εγκύκλοι για τη τιμολόγηση των φαρμάκων και ευρωπαϊκοί κανόνες δεν λαμβάνονταν υπόψη. Και το ζήτημα για μας μετά την εξέταση του μάρτυρα είναι πώς προσωποποιούμε ευθύνες στο επόμενο χρονικό διάστημα για όλους εκείνους που διαχειρίζονταν τις πολιτικές υγείας και φαρμάκου στο κρίσιμο χρονικό διάστημα στο οποίο ερευνούμε. Προφανώς λοιπόν
Η συμμετοχή του Γιώργου του Βλάχου, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Επιτροπή μας, όταν διαπιστώνουμε ότι ήταν ένας υπουργός ο οποίος έπαιρνε αποφάσεις για την τιμολόγηση, είναι ένα ζήτημα. Θα καταλήξουμε να αποδώσουμε ευθύνες στον Γιώργο τον Βλάχο? Προφανώς όχι. Αλλά προφανώς όχι, λέω εγώ. Λέω εγώ. Προφανώς όχι. Γιατί, αν δεν τεκμηριώσουμε από τους ελέγχους που κάνουμε την ύπαρξη πολιτικής ευθύνης, την ύπαρξη πολιτικής ευθύνης υπουργού. Λέω, αγαπητέ κύριε Νικολόπουλο και αγαπητά μέλη της Επιτροπής, ότι η ευθύνη μας είναι να τεκμηριώνουμε. Και επειδή προκύπτει ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, με όλους τους υπουργούς εκείνου του χρονικού διαστήματος, στο οποίο υπήρξε όλη αυτή η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, όλα αυτά που διαπιστώσαμε και έχουμε μια μαρτυρία, ότι μπορεί με τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας η διασπάθηση να υπερβαίνει και τα 85 δις που είχαμε και στο φάρμακο να υπερβαίνει και τα 23 δις. Προφανώς λοιπόν θα πρέπει όλα αυτά να τα τεκμηριώσουμε και από τον Γιώργο τον Βλάχο στην επόμενη συνεδρίαση εδώ, να έχουμε μια πρώτη μαρτυρία. Ήρθε ο κύριος Βλάχος. Αν ήρθε ο Γιώργος, λοιπόν, μπορεί να πάρει το λόγο. Ακούστε τώρα να σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Μισό λεπτό, επειδή πήρε μια τροπή συζήτηση, εν πάση περιπτώσει έθεσε ένα ζήτημα ο κύριος μάρτυρας. Νομίζω ότι όσοι είχε υποχρεώσει, δεν κακίζω το μάρτυρα επειδή έβαλε αυτό το θέμα. Οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν. Κύριε Βλάχο, τώρα που είσαστε παρόν. Μα δύο λεπτά τώρα, με διακόπτετε. Μην έχετε πρόβλημα, θα το κάνουμε και αυτό και με όλα ό,τι πείτε. Λοιπόν, τι λέω εγώ τώρα. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Μα γιατί δεν με αφήνετε να μιλήσω? Όχι, άκουσα τον κύριο Μηταράκη λέει για τα αστικά δικαστήρια. Περιμένετε. Είπε ο κύριος Μηταράκης. Α, τι θες τώρα? Να μην το ακούσω. Ωραία. Μπορεί να αναφέρετε σε εσάς. Δεν το ακούσατε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ακούστε με λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ όλοι, για να μην πάρει κακή τροπή η συζήτηση. Το ζήτημα που έθεσε ο κύριος μάρτυρας, εξ αντικειμένου εξορισμού, υπάρχει από την ώρα που τέθηκε. Είτε τέθηκε δεόντως, είτε αντιδεοντολογικά. Αρμόδια να αποφασίσει γι' αυτό προφανώς δεν είναι η Επιτροπή μας. Προφανώς δεν είναι η Επιτροπή, για η σύνθεση της Επιτροπής δεν καθορίζεται από την Επιτροπή. Έτσι. Και όπως ακριβώς το θέσατε, είναι ένα ζήτημα εκτίμησης, πολιτικής εκτίμησης, θα έλεγα, εάν και εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Και από την ώρα που καθένας παίρνει τις ευθύνες του εδώ μέσα, το θέμα λύγει, έχω την εντύπωση. Εκτός εάν, βεβαίως, κύριε Βλάχο, εσείς μια που ήρθατε τώρα, αν θέλετε όμως, εγώ νομίζω ότι μπορεί και να μην χρειάζεται να τοποθετηθείτε. Προσπαθώ να καταλάβω τι ελέγχθη. Ναι, τι ελέγχθη. Μήπως επαναλάβει ο κύριος Μάρτας καθαρά τι εννοεί? Να σας πω εγώ. Να το πει καθαρά ο ίδιος. Όχι, δεν πειράζει. Να σας πω εγώ με δικά μου λόγια τι είπε. Μην το πείτε. Εγώ ξέρω τι έχω κάνει. Ο μάρτυρας τι είπε? Εγώ ξέρω τι έχω κάνει. Να σας πω κάτι για να μην δώσουμε έκταση. Σας πω εγώ τι είπε. Ακούστε. Εξέφρασε την εξής απορία. Μετά τη λογομαχία που είχατε την προηγούμενη φορά, μια αμφισβήτηση σχετικά με μια διαδικασία, τη θυμάμαι και εγώ στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίας. Και λέει τώρα εισαγωγικός, έτσι έκρινε δικαίωμά του, ότι εκφράζω την απορία μου και το ερωτηματικό μου, εάν ο συγκεκριμένος βουλευτής μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή, μια που διάβασε ένα ΦΕΚ που καθορίστηκαν επί των ημερών το δικό σας οι τιμές με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό εκεί σταματάει. Του κάνω εγώ την ερώτηση, αν βρίσκει κάτι επιλείψιμο πάνω σε αυτόν τον τρόπο. Δεν απάντησε ότι κατά τη γνώμη του είναι ερευνητέων, έτσι είπε. Εν πάση περιπτώσει, δεν απέδωσε μια μορφή, δεν απέδωσε ας πούμε, κάτι συγκεκριμένο. Και εξ αυτού του λόγου πήραν το λόγο οι συνάδελφοι στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν και νομίζω ότι το θέμα είναι άνευ αντικειμένου πλέον, με την εξής έννοια, ότι είναι θέμα των οργάνων που συγκροτούν τη σύνθεση της Επιτροπής να αποφασίσουν επ' αυτού του θέματος. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Ορίστε. Επί της ουσίας, αν ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής θέλει να πει κάτι συγκεκριμένο που αφορά οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, η Επιτροπή είναι αρμόδια να το ακούσει. Εννοείται. Εδώ θέλω να μπω στην ουσία, εγώ, κύριε Πρόεδρε. Αν υπάρχει μια υπουργική απόφαση η οποία ελέγχεται ως παράνομη ή ότι έχει διατελεστεί οποιοδήποτε αδίκημα, έχει υποχρέωση από τον νόμο ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής να μας το πει. Γι' αυτό είναι εδώ ενόρκος. Αν δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να μας πει, εγώ έθεσα πριν ένα ηθικό θέμα. Με ποια λογική πετάει ένα πυροτέχνημα? Αν έχει κάτι συγκεκριμένο να μας πει, εμείς είμαστε εδώ να τον ακούσουμε. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ειδική συνεδρίαση για αυτό το θέμα, για να, όπως είπε ο κ. Νικολόπουλος, να μην υπάρξει καμία σκιά.
Αν υπάρχει κάτι μεμπτό να μας το πει. Το ερευνητέο που είπε, θα σας καλύπτει. Το ερευνητέο λοιπόν θα σας καλύπτει. Για το θέλω και με αυτόν και με άλλους μάρτυρες. Έχει κάτι ο κύριος, θέλω να μας πει συγκεκριμένα για τα πρακτικά ο κύριος Γενικός Επιδοτής. Υπάρχει παράνομη πράξη υπουργού κατά την άποψή του, ναι ή όχι. Αν μας πει ότι δεν ξέρει, θα τον ρωτήσω γιατί το λέει τότε αφού δεν το έχει ψάξει. Γιατί έχει αρμοδιότητα να το ψάξει. Πρώτα ψάχνεις και μετά μιλάς. Μπορώ κάλλιστα να σας απαντήσω, αν μου επιτρέπετε. Έθεσα τον προβληματισμό μου κατά πόσον ο Υφυπουργός Ανάπτυξης της περίοδου του 2009, που είναι χρονικό διάστημα το οποίο ελέγχει η Εξεταστική σας Επιτροπή, έχει υπογράψει διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων. Ναι. Πέραν του... Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή εδώ ακούστηκε συγκεκριμένα για το θέμα της προσωπικής μου ηθικής. Ακούστηκε για το θέμα του κατά πόσον εγώ είμαι ή όχι απέναντι στο θεσμικό ρόλο που υπηρετώ ενώπιον της Επιτροπής σας, με λέξεις που δεν αρμόζουν στο πρόσωπό μου, κύριε Πρόεδρε. Εδώ τέθηκε θέμα αστικών δικαστηρίων νωρίτερα. Όποιοι το άκουσαν, το άκουσαν κατά την κατάθεσή μου. Εάν νομίζετε ότι εγώ πρέπει να υφίσταμαι ένα μπούλινγκ εδώπιον της Επιτροπής για το ποια είναι η άποψή μου ή ποια δεν είναι σε σχέση με τη θεσμική μου θέση εδώ και τόσα χρόνια, θα σας παρακαλώ πολύ να μου το πείτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω το εξής. Ότι για το χρονικό διάστημα λοιπόν που ελέγχει η Επιτροπή σας, ο κύριος Βλάχος έχει υπογράψει διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων και άφησε ένα προβληματισμό διαβάζοντας μία διάταξη τιμολόγησης συγκεκριμένη, η οποία ενδεχομένως πρέπει να ελεγχθεί για το κατά πόσο διασφαλίστηκε εκείνη την περίοδο που η φαρμακευτική δαπάνη ήταν πολύ ψηλά. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν ο κύριος Βλάχος εν δυνάμει είναι ελεγχόμενος για το διάστημα εκείνο. Αυτό θέτω, προβληματίστηκα και σας κατάθεσα τον προβληματισμό μου επί λέξη. Για το αν μπορεί να είναι, κύριε Μηταράκη, αν ταυτόχρονα ελεκτής και ελεγχόμενος. Όχι, αυτό δεν είναι δικό σας θέμα. Το ερώτημα είναι, αυτό το προβληματισμό. Σας ρωτάω και λοιπόν, σαν μάρτυρα. Υπάρχει κάτι μεμπτό στην πράξη του κύριου Βλάχου, ναι ή όχι? Δεν το γνωρίζω. Πρέπει να κάτσω να δω όλες τις μέσες. Αυτή είναι η δουλειά σας. Εντάξει. Γιατί δεν την κάνατε? Δεν κάνω την τιμολόγηση εγώ. Δεν κάνω την τιμολόγηση. Προτείνω να μείνουμε στη λέξη ερευνητέων. Ακούστε με. Δεν κάνω την τιμολόγηση εγώ. Δεν κάνω την τιμολόγηση εγώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Καπαδία, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Μένουμε σε αυτό που λέει ο μάρτυρας, ότι κάνει τη διατύπωση αυτή και είναι κάτι που είναι ερευνητέο. Από αυτόν, από άλλο μάρτυρα, αφήστε το εκεί πέρα. Θα δούμε στη συνέχεια. Αυτός είναι επιθεωρητής. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Νομίζω ότι ερωτήθηκε επανειλημμένα και πισταμένα. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Και δεν απαντάει. Κύριε Πρόεδρε. Είναι αυτή η απάντηση. Επιλογή. Έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Είναι μάρτυρας και έχει ορκιστεί. Τον ρωτάμε για μια υπόθεση. Θέλουμε την άποψή του. Εγώ θεωρώ, θεωρώ απαράδεκτο, όχι απλά αντιδεοντολογικό, απαράδεκτο να έρχεται ένας μάρτυρας και να προβάλλει ενστάσεις για τη σύνθεση ουσιαστικά της Επιτροπής μας. Δεν ήταν ένσταση. Αυτό είναι. Δεν επρόκειται περί ενστάσεως. Δηλαδή ουσιαστικά ότι αυτό το συγκεκριμένο μέλος ως παρατήρηση του έθεσε. Δεν μπορεί σήμερα να απευθύνει ερώτηση. Ένα. Εγώ δεύτερο, βάζω τα πράγματα στη θέση του. Όλοι όσοι έχουν ασκήσει δημόσιο λειτουργήμα, όπως ασκεί και ο μάρτυρας αυτή τη στιγμή, είναι ελεγκταίοι για όλα όσα έχουν πράξει. Ελεγκταίος είναι και ο ίδιος για όσες πράξεις ή παραλήψεις έχει τελέσει κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί έναν λόγο ο οποίος έρχεται απριόρι να περιορίσει τη δυνατότητα σε ένα μέλος επιτροπής να κάνει ερωτήσεις, εκτός αν υπήρχε έρευνα συγκεκριμένη με εξέλιξη, με ευρήματα. Εκεί θα κατανοούσα. Αλλά το να λέμε απλά όποιοι υπέγραψαν τέτοιες πράξεις τιμολόγησης όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, αυτό δεν τους δίνει το δικαίωμα να ερωτούν, το θεωρώ απολύτως απαράδεκτο και μομφή κατά της Επιτροπής. Μόνο αν υπήρχε εξέλιξη δικαστική επί συγκεκριμένου ζητήματος, την οποία δεν θα ήθελε να αναφέρει πράγματα ο μάρτυρας, τότε ίσως την κατανοούσα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι πρέπει να ανακαλέσει αυτό που είπε και βεβαίως εγώ κρατάω στοιχείο μεροληψίας συνολικά επί του τρόπου με τον οποίο εξετάζεται ο συγκεκριμένος μάρτυρας και επί των πραγμάτων τα οποία απαντάει, γιατί από την προηγούμενη φορά εγώ είμαι
πολύ λίγο ικανοποιημένος από την κατάρτιση ενός ανθρώπου που νέεται ότι έχει την κορυφαία θέση ελέγχου της τιμολόγησης των φαρμάκων. Στις ερωτήσεις μου θα τα καταδείξω όλα αυτά. Ωραία. Και δεν θέλω να πω και τίποτε περισσότερο. Ελπίζω με τις απαντήσεις του να μην μου δώσει το δικαίωμα. Ωραία, να περάσουμε και στις ερωτήσεις. Εν διάθεση περιπτώσει, τι λέτε, κύριε Βλάχο, θέλετε να πείτε? Ναι, και ο κύριος Μαφίδης έχει ζητήσει το λόγο. Για μένα γίνεται. Εγώ ναι, εννοείται, ναι, εντάξει. Ας μπει ο κύριος Μορφίδης πρώτα. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε ο κύριος Γεωργαντάς νομίζω ότι είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί από την στην Επιτροπή μας θα μπορούσε να ήταν και άλλα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν τότε υπουργοί. Δεν είναι και ορθώς δεν είναι, γιατί θεώρησαν ότι πρέπει να προστατευτούν ή γιατί προστατεύουν το κύρος της. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, όχι γιατί είναι ένοχοι, όπως είπε προηγουμένως, αποκλείστηκαν από το να είναι μέλη αυτής της Επιτροπής. Εάν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ελέγχονται, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Αλλά αυτό είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας και όχι της Επιτροπής μας. Ορίστε. Να ξεκαθαριστεί, κύριε Πρόεδρε, ότι από ό,τι ακούσαμε δεν υπήρξε καμία μομφή εκ μέρους του μάρτυρα. Ένας προβληματισμός κατατέθηκε, αν καταλάβαμε όλοι καλά, τον οποίον έχει κάθε λόγο να τον καταθέτει. Μην απαντήσετε. Μην χαμογελάτε, κύριε Μηταράκη. Μην απαντήσετε. Γιατί απαντήστε. Ακούσαμε προηγουμένως, για παράδειγμα, ακούσαμε και τον κύριο Γεωργαντά να λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την κατάρτιση του μάρτυρα. Αυτό τι είναι τώρα? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτή τη θέση. Ανεπαρκέστατη κατάθεση. Και επίσης μίλησε για μεροληψία εκ μέρους ποιών στην εξέταση του μάρτυρα. Δηλαδή αφήνουμε, λέγονται κουβέντες, αιωρούνται πράγματα, χωρίς να είμαστε συγκεκριμένοι. Ποιος μεροληπτεί υπέρ ή εναντίον ποιου? Είναι ένα ερώτημα. Σωστό. Κύριε Βλάχο, πείτε παρακαλώ και εσείς και να κλείσουμε το θέμα εδώ πέρα. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στην προηγούμενη συνεδρίαση διαπιστώθηκε μια ένσταση με τον μάρτυρα από μέρος μου, διότι είχε μια προσέγγιση για το πώς τιμολογούνται τα φάρμακα ή πώς έπρεπε να τιμολογούνται, την οποία μασερτός την εφεύρε, ο ίδιος την είπε εδώ πέρα και έκανα 2-3 παρεμβάσεις για να του πω ότι δεν τιμολογούνται έτσι τα φάρμακα, υπάρχει άλλη διαδικασία. Υπήρχε πριν από μένα στο Υπουργείο, υπήρχε επί ημερών μου και υπάρχει και μετά από μένα και μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται με αγρονομικές διατάξεις. Ο μάρτυρας είχε την άποψη ότι πρέπει να γίνονται μειοδοτικοί διαγωνισμοί. Με γιατί με χαρά του. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν γίνεται έτσι. Αυτή την διαμάχη εντός εισαγωγικών την εξέλαβε σαν προσωπική αντιπαράθεση. Ούτε τον ήξερα πρώτη φορά τον είδα τον άνθρωπο. Και δεύτερη φορά τον βλέπω σήμερα. Τότε εγώ ήμουνα στο Υπουργείο, στο Υπουργός Ανάπτυξης, το 7-9, το γνωρίζετε όλοι. Το ότι όταν αρχίσει το φάρμακο για εκείνη την περίοδο που είχα την ευθύνη, ό,τι χρειαστεί να διευκρινιστεί από τη μεριά τη δικιά μου, ότι είμαι εδώ, είναι προφανές. Και κάτι ακόμα. Αν προκύψει, που έχω τόση σιγουριά και σας λέω δεν θα προκύψει, το παραμικρό, εγώ θα ζητήσω να μην είμαι. Αλλά δεν θα προκύψει. Ξέρω ακριβώς τι έκανα. Εγώ δεν ψάχνω μάρτυρες για να μου πούν τι έκανα. Γι' αυτό και σήμερα στο μάρτυρα εγώ θα το έλεγα. Αυτά που είπα στο παρελθόν, που τα έριξε χήμα, χαρτιά, έτσι με πολύ προχειρότητα, και έχει δίκιο ο κύριος Γεωργαντάς σε αυτό, θα του ζητούσα σήμερα να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένος. Για ποιο διαγωνισμό μιλάει, ποιος φορέας τον έκανε, τι πρόβλημα βρήκε. Γιατί εγώ θα ζητήσω μετά και πρόσωπα επί ημερών μου, κατά την παράθεση. Ωραία. Θα ήθελα όμως, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, μιας και το θέτε έτσι και αφού θέλετε να γνωριστούμε ο μάρτυρας πολύ καλά, θα ήθελα σε κάποια στιγμή να μας πει επί ημερών ποιου υπουργού έγινε διευθυντής, επί ημερών ποιου υπουργού έγινε επιθεωρητής, πότε ανέλαβε τη θέση που έχει σήμερα, επί ποιας κυβερνήσεως και ποιες είναι οι σχέσεις του με τον κύριο Λομπέρδο. Μπορούμε να τα κάνουμε και με τις ερωτήσεις μας, έχω την εντύπωση. Ναι, να μην τις κάνω ερωτήσεις, είναι διαδικαστικό. Γιατί θέλω πρώτον τα στοιχεία συγκεκριμένα και δεύτερον θα ήθελα λίγο να το διευκρινίσει, γιατί για να δω, αυτό δεν το κάνω για κάτι άλλο, ημιμόνο θέλω να δω το διάστημα αυτό που είχε την ευθύνη, ποια ήταν η διαδρομή, με ποιους ανθρώπους συνεργάστηκε, για να δω. Ωραία, είναι αυτή η πρώτη ερώτηση, λοιπόν, να προχωρήσουμε. Κάποια πράγματα που σήμερα τα θέτει. Καλά ή κακά, κατά τη γνώμη μου, κακά. Γιατί δεν τα θέσει στο παρελθόν. Δηλαδή το πώς τιμολογούνται τα φάρμακα. Καλώς. Έτσι. Σημειωτέρονται τα φάρμακα, τιμολογούνταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, πρώην Υπουργείο Εμπορίου βασικά, μέχρι το 10, όπου πήγαν πια
στο Υπουργείο Υγείας. Η διαδικασία είναι γνωστή. Όταν μπούμε στο φάρμακο και πρέπει να μπούμε, το είπα και την προηγούμενη φορά, προφανώς έχω αυτά που πρέπει να έχω, αποφάσεις, όλα τα πάντα, για να εξηγήσω στην Επιτροπή πώς ακριβώς έγινε. Και πάλι λέω, εάν προκύψει κάτι για το διάστημα αυτό, προφανώς εγώ είμαι εδώ. Ωραία. Να θεωρήσουμε λοιπόν το παρέκβαση αυτή ότι έχει ολοκληρωθεί. Θα έλεγα το εξής. Κύριε Γιωργαντά, είστε έτοιμος να αρχίσετε τις ερωτήσεις? Ακόμα. Τότε να κάνω ο κύριος Νικολόπουλος τις ερωτήσεις πρώτα, μια που είναι εκπρόσωπος, και μετά ο κύριος Γιόλας που έχει συστήσει. Κύριε Μάρτης. Βάζουμε κάποιο όριο χρονικό. Τι έχει υπογράψει ο Υφυπουργός Εμπορίου Γεώργιος Βλάχος? Έχετε τις αποφάσεις αυτές ή μπορείτε να μας τις στείλετε? Κύριε Νικολόπουλε, εγώ δεν ήξερα τον κύριο Βλάχο, όπως είπε και ο ίδιος, ούτε τώρα σας ξέρω. Δεν έχω προσωπικά μαζί σας, προς Θεού. Έθετα το εξής. Τώρα νομίζω αντιλαμβάνεστε. Νομίζω αντιλαμβάνεστε. Αν είναι να υφίσταμε, bullying, να μου το πείτε. Αλλά δεν είναι και του. Κύριε Βλάχο, δεν είναι και του στυλ σας. Από άλλους έχουν. Για πάμε, για πάμε. Έτσι. Για πάμε. Κοιτάξτε, τι έχει υπογράψει ο κ. Βλάχος? Η κατάθεσή μου προφανώς δεν άρεσε, αλλά εγώ διάβασα αυτά τα οποία έχουν γράψει επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας. Σας έφερα συγκεκριμένα για θέματα υπερτιμολογήσεων, οικονομική ζημία του δημοσίου σε κάποια νοσοκομεία, για να αντιληφθείτε πώς γινόταν η τιμολόγηση εκείνο το διάστημα. Εδώ λοιπόν, στο ερώτημα που μου απευθύνετε, έχω εδώ, σας λέω, την αγορανομική διάταξη αριθμός 7 του 2009. Στο άρθρο 336 λέει ότι από την έρευνα των τιμών πώλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυκλοφορεί το φάρμακο, λαμβάνεται υπόψη η προσχονδρέμπορο τιμή πώλησης που θα προκύψει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκ των οποίων δύο από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον της Ελβετίας, και μία από τις 10 χώρες που προσχώρησαν τη 1η του 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο προστίθεται τα έξοδα εισαγωγής και υποχρεωτικές εκτόσεις. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Ναι, συγγνώμη. Εσείς μας διαβάσατε τι λέει, λοιπόν, τι ορίζει η διάταξη. Μάλιστα, αυτό. Ο κύριος Βλάχος και ο επόμενος υπουργός, γιατί μας είπατε ότι είναι κοινή υπουργική απόφαση, κάνω λάθος? Αυτή είναι αγορανομική διάταξη, είναι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. Ωραία. Ο κύριος Βλάχος έκανε κάτι έξω από τη διάταξη αυτή? Δηλαδή έβαλε τιμές που δεν είναι αυτές που ορίζει η διάταξη? Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Δεν γνωρίζω αυτό. Σας λέω, έθεσα ένα προβληματισμό. Ένα λεπτό. Εάν δεν έκανε και ήταν μέσα στα πλαίσια του νόμου, γιατί έχετε ένα προβληματισμό? Ο προβληματισμός είναι ο εξής, κύριε Νικολόπουλε. Κατά πόσον αυτή η διάταξη εξασφαλίζει το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης? Δεν το ξέρετε. Δεν το γνωρίζω. Πώς ναι. Μπορώ να το γνωρίζω? Έχω αυτή τη στιγμή πρόσβαση στις βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τιμών φαρμάκων εκείνης της περίοδου? Ωραία. Δεν το γνωρίζετε. Όχι, εγώ δεν θέλω να πείτε ότι. Απέναντίας όμως, εάν δεν το γνωρίζετε. Καλώς λοιπόν τώρα το διευκρινίζουμε. Έτσι. Ότι ναι μεν θα πρέπει να διερευνηθεί για να δούμε αν είναι μέσα στους μέσους όρους, έτσι. Αλλιώς μας είχατε πει την προηγούμενη φορά, και είναι το δεύτερο ερώτημα, ότι οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έβαζαν αυτό το ανώτατο πλαφόν ήταν πολλαπλασίως υψηλότερες από τις τιμές που κυκλοφορούσαν ακόμα και στη χώρα και εκτός της χώρας. Αυτό είναι αλήθεια? Αυτό έχουν γράψει τα πορίσματά μας. Αυτό έχει γίνει. Μάλιστα. Αυτό δεν έχω... Ένα λεπτό.
Μάλιστα. Είναι καταγεγραμμένα. Δεν είναι ότι σας τα είπα από μόνος μου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν προκύπτει ότι όχι μόνο δεν είναι στο μέσο όρο, αλλά όπως είπατε είναι πολλαπλασίως ανώτερες, όπως γράφουν, λέτε, τα πορίσματα. Μετά από αυτό, ξέρετε, υπήρξε διερεύνηση από την δικαιοσύνη αυτών των στοιχείων που έδιναν τα πορίσματα. Δηλαδή, όταν τα πορίσματα γράφουν ότι μπορεί να είναι πολλαπλάσιες οι τιμές, οι ανώτατες τιμές που έδιναν οι υπουργοί και όλα εκείνα που είπατε, να μην τα επαναλάβω, στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι και δι' αυτού του τρόπου προσπαθούσαν οι προμηθευτές να προσέλθουν με εκείνες τις ανώτατες τιμές των υπουργών, η δικαιοσύνη μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί, ζήτησε από σας πληροφορίες ή από συναδέλφους σας? Με δεδομένο ότι για όλα τα πορίσματα τα οποία έχουμε καταγράψει οικονομική ζημία του δημοσίου, έχουμε αποστείλει στη δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα τώρα να σας πω για εκείνο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισσας, όπου είχαμε καταγράψει μια μεγάλη οικονομική ζημιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη διαδικασία της προανάκρισης από την εισαγγελία. Τώρα για άλλες υποθέσεις δεν έχω αυτή τη στιγμή ενημέρωση. Μπορώ όμως να σας να εκτυπώσω από τα αρχεία της γραμματείας του ΣΕΙΠ όσες υποθέσεις έχουν να κάνουν με υπερτιμολογήσεις για τις οποίες η αρμόδια εισαγγελική αρχή μας έχει ζητήσει περαιτέρω στοιχεία ή έλεγχο ή συμμετοχή μας σε προκαταρτική εξέταση. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ ας το σημειώσουμε αυτό, γιατί ήδη από τα προηγούμενα πρακτικά κατετέθησαν ερωτήσεις στη Βουλή και με αίτηση καταθέσεως εγγράφων που ζητάω αυτά και τα οποία, όπως κάναμε εγώ δηλαδή και στις άλλες εξεταστικές επιτροπές, ήδη κοινοποιήθηκαν και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για να κάνουν και εκείνες το καθήκον τους για όσα κατεγράφησαν στα πρακτικά. Να σας ρωτήσω, κύριε Μάρτης. Ακούστηκε πριν λίγο ότι εσείς εφήβρατε την τιμολόγηση των φαρμάκων. Το ακούσατε? Άκουσα. Αλλά για αυτό το συγκεκριμένο. Πράγματι, τι ήταν, ευρεσιτεχνία, ήταν πατέντα δικιά σας αυτό που μας είπατε? Το πώς νομίζετε ότι έπρεπε να κάνουν οι υπουργοί τη δουλειά τους? Ήταν εφεύρεσή σας, όπως ακούστηκε? Το αντιλαμβάνεστε όλοι, νομίζω, εδώ που είστε παρόντες, ότι εγώ δεν αναφέρθηκα ούτε εφήβρα κανένα τρόπο από μόνος μου. Σας είπα και την άλλη φορά, και ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Νικολόπουλε, σας είπα την άλλη φορά ότι οι διατάξεις τιμολόγησης των φαρμάκων, βάσει των οποίων βγαίνουν οι τιμές που παίρνει ένα φάρμακο στην αγορά, είναι υπουργική απόφαση, είναι πολιτική απόφαση. Δεν ήταν εισήγηση κατά το χρόνο που υπηρέτησα εγώ ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Φαρμάκων στο Υπουργείο, δεν ήταν εισήγηση της υπηρεσίας. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση εφευρέσεως τρόπου. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, κύριε Μάρτης, ο υπουργός μόνος αποφάσιζε? Δεν είχε αυτό, μας λέτε, να καταλάβω? Εμένα ρωτάτε? Ναι, ναι, αν ξέρετε, γιατί μου είπατε ότι ήταν θέμα πολιτικής αποφάσεως. Βεβαίως, ότι δεν υπήρχε κάποιο όργανο, δεν υπήρχαν εισηγήσεις. Αυτό δεν είπατε, κατάλαβα καλά? Ναι, εισηγήσεις υπηρεσιακού χαρακτήρα από τη Διεύθυνση Φαρμάκων προς τον Υπουργό δεν υπήρχαν. Υπήρχε η εντολή από τον Υπουργό να εκδοθεί από τη Διεύθυνση Φαρμάκων, να μεριμνήσει η Διεύθυνση Φαρμάκων για την έκδοση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και μάλιστα έχει γραφτεί στα έχοντας υπόψη, δηλαδή το αποτάδε μήνυμα του Υπουργού, την αποτάδε ημερομηνία εντολή του Υπουργού προς τη Διεύθυνση Φαρμάκων. Είναι καταγεγραμμένες επί των έχοντας υπόψη πριν εκδοθεί μία απόφαση. Έχοντας υπόψη, έλεγε, και έχοντας υπόψη και αυτό που μας διαβάσατε, ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το μέσο όρο κτλ. Έλεγε ότι σαν να έλαβε υπόψη του όλα αυτά και κατέληγε σε αυτές τις τιμές. Δεν αντιλαμβάνομαι την ερώτησή σας. Αναλάβω. Η υπουργική απόφαση έλεγε, έχοντας υπόψη εκείνο, να μας δώσει ένα αντίγραφο, λέω ότι η ασπιρίνη έχει ανώτατη τιμή τάδε.
Τι είχε υπόψη του? Είχε υπόψη του ότι έπρεπε να κινείται στο πλαίσιο αυτό? Το μνημόνευε το νομοθετικό, τη διάταξη που μας διαβάσατε? Την αγορανομική διάταξη την μνημόνευε? Εσείς αναφέρεστε στην αγορανομική διάταξη που εξέδωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης το 2009 τώρα? Ναι. Σχετικά με την τιμολόγηση, έτσι. Και για ποια χρονολογία μιλάτε εσείς? Για το 2009. Για ποια χρονολογία μιλάτε που σας συζητήσατε? Εγώ μιλάω για την εμπειρία που είχα το 2013. Με υπουργό ποιον είσαστε? Τι είπατε? Με ποιον υπό υπουργείας? Κύριε Βλάχο, όταν θα έρθει... Δεν πειράζει, για καλύτερη συνεννόηση. Ναι, αλλά θα πάρετε το λόγο. Επί υπουργείας ποιανού? Επί υπουργείας Γεωργιάδη. Τότε γίνατε και διευθυντής? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Σημαντικό είναι κύριε αυτό Νικολόπουλε, που λέτε. Κύριε Νικολόπουλε, μπορώ να κάνω μια απαραίτητη διευκρίνηση? Είναι απαραίτητη διευκρίνηση αυτή. Εδώ νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Άλλο το δελτίο για τα φάρμακα και άλλο για τα αναλώσιμα. Ο κύριος Μάρτης, ο κύριος Ευαγγέλ, την προηγούμενη φορά μας είπε για όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει, υπερτιμολογήσει και όλα αυτά, με το ανώτερο πλαφόν, με offshore εταιρείες κτλ., που έγιναν στα νοσοκομεία της Λάρισας, της Αλεξανδροπούλης κτλ., μιλάμε για αναλώσιμα, το οποίο δεν έχουν σχέση με το φάρμακο. Άρα εδώ πρέπει να... Όχι, λέω το εξής, ότι εδώ οι υπερτιμολογήσεις έγιναν με υπογραφή του Υπουργού τότε, του Υπουργού Ανάπτυξης. Το 2009. Άλλο δεν απαντώ, είμαι ο κύριος Βλάχος. Μιλάμε για τα αναλώσιμα. Καλά, να συνεχίσω. Είναι απαραίτητη διευκρίνηση αυτή. Εσείς κάνετε τη διευκρίνηση. Μου επιτρέπετε να διευκρινίσω, κύριε Νικολόπουλε? Τρελαθούμε τελείως. Μου επιτρέπετε να διευκρινίσω? Αν θέλετε διευκρίνηση στη διευκρίνηση, γιατί εγώ θέλω πραγματικά, τώρα ετέθη ένα θέμα, να καταλάβουμε εμείς. Έχουμε λοιπόν, εσείς σήμερα, όταν βάλατε ένα θέμα ηθικής τάξεως... Ένα προβληματισμό. Ένα λεπτό. Πού αναφέρεστε? Μόνο στις υπογραφές των Υπουργών για τα αναλώσιμα? Όχι ότι αυτό δεν έχει ενδιαφέρον. Ή είναι διαφορετικό? Δηλαδή, αν υπέγραψε για αναλώσιμα, δεν πειράζει. Αλλά αν υπέγραψε για φάρμακα, πειράζει. Αλλά πέστε μας, πού αναφέρεστε? Στα αναλώσιμα, στα φάρμακα, σε αναλώσιμα και φάρμακα? Διευκρινίστε το εσείς. Την περασμένη φορά που μιλήσαμε εδώ στην Επιτροπή σας, ανέφερα θέματα υπερτιμολογήσεων υγειονομικού υλικού, αναλωσίμων, απευθείας αναθέσεων διαγωνισμών, τέτοιου είδους. Ναι, δεν αναφέρθηκα στο φάρμακο. Ακροθυγώς αναφέρθηκα λοιπόν κατόπιν ερωτήσεων που μου απίφθινε ο κύριος Βλάχος. Γίνεται τώρα λοιπόν πιο συγκεκριμένος. Εδώ. Για το φάρμακο. Είπατε για τα αναλώσιμα και όλα αυτά. Πάει, το κρατήσαμε λοιπόν. Ωραία. Μένει αδιευκρίνιστο για εμένα. Την ίδια λοιπόν συμπεριφορά δείχνουν οι υπουργοί και στην τιμολόγηση των φαρμάκων? Βάζουν ανώτατη τιμή και στο φάρμακο? Ερώτηση. Δεν βάζουν το φάρμακο, είναι ένα προϊόν διατιμημένο. Το φάρμακο... Βάζει τη διατίμηση. Τη διατίμηση, ακούστε να δείτε. Πριν από την τιμολόγηση, πριν καθοριστεί πόσο θα κοστίσει ένα συγκεκριμένο σκεύασμα, με συγκεκριμένη συγκέντρωση, με συγκεκριμένη μορφή φαρμακευτική, είτε προς το φαρμακείο είτε προς τα νοσοκομεία, προηγούνται οι διατάξεις τιμολόγησης. Με ποιον τρόπο θα πάρει την τιμή αυτό το φάρμακο? Αυτές είναι οι διατάξεις τιμολόγησης. Οι διατάξεις τιμολόγησης λοιπόν μπορεί να προβλέπουν το μέσο όρο των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αυτή που μας διαβάσατε. Όπως αυτή. Ωραία. Όπως αυτή. Έχουμε λοιπόν... Ακούστε, στη συνέχεια την βάση δεδομένων, τη βάση, την πρόσβαση στις πηγές τις ευρωπαϊκές για την τιμολόγηση. Πόσο κοστίζει λοιπόν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης το κάθε φάρμακο στις άλλες χώρες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για να πάρουν τιμή στην Ελλάδα, στη χώρα μας, αυτή την έχει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Έχει ένα πρόγραμμα λοιπόν που τρέχει και βλέπει ποιες είναι ο μέσος όρος, το ανέφερα και αυτό την περασμένη εβδομάδα, και αναρτά
κατά το χρόνο που ήμουν εγώ, και νομίζω και στη συνέχεια ισχύει αυτό, αναρτά ένα προτινόμενο δελτίο τιμών φαρμάκων, επί του οποίου είναι δυνατόν κάποιες εταιρείες να θεωρήσουν ότι θίγονται, ότι δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος, ότι έπρεπε να πάρουν άλλη τιμή. Κάνουν λοιπόν ένσταση στην Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, η οποία στην ουσία δουλεύει, είναι Επιτροπή Ενστάσεων των εταιριών ως προς την τιμή που νομίζουν ότι έχουν αδικηθεί από το σύστημα. Και εκεί πέρα αποφασίζεται, άλλες ενστάσεις γίνονται δεκτές, κατά τη διάρκεια της θητείας μου μιλάω πάντα, άλλες τιμές δεν τις αλλάζει. Και υποβάλλει στον Υπουργό, μετά τις ενστάσεις που έχουν εκδικαστεί, το σχέδιο, το οποίο αποδέχεται ο Υπουργός και βγαίνει στη συνέχεια το δελτίο τιμών των φαρμάκων. Πόσο κοστίζει πια το κάθε σκεύασμα στην αγορά. Μάλιστα. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν υπογράφει ο Υπουργός το δελτίο τιμών φαρμάκων. Υπογράφει ο Υπουργός. Ναι. Εντάξει. Το οποίο έχει εκδοθεί κατόπιν διατάξεων τιμολόγησης που είναι δική του επιλογή. Είναι πολιτική επιλογή. Είναι δική του επιλογή το τι θα λαμβάνεται υπόψη για να καθοριστεί η τιμή. Κύριε Μαρτής, πιστεύετε ότι αν η δικαιοσύνη δεν έχει ασχοληθεί, πρέπει να ασχοληθεί και εκείνη να ελέγξει εάν πραγματικά τηρήθηκαν οι διατάξεις ή εάν παρά τις διατάξεις, τους μέσους όρους των ευρωπαϊκών τιμών κτλ. Έχουμε υπουργικές αποφάσεις με πολλαπλάσια τιμή. Πρέπει, πιστεύετε, να διερευνηθεί αυτό το ζήτημα που μπορεί να προκάλεσε ενδεχομένως ζημιά. Είναι πολύ σοβαρή η ερώτησή σας. Θα σας πω το εξής. Θα σας δώσω ένα στίγμα το οποίο έχει αναφερθεί και ο Υπουργός Υγείας, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, για το κατά πόσο ένα σκεύασμα το οποίο συμμετέχει με μία τιμή παίρνει 10 λεπτά ή 5 λεπτά του ευρώ τιμή, πόσο επηρεάζει παγκόσμια την τιμολόγησή του. Δηλαδή, κατά πόσον, τίθενται δύο θέματα. Κατά πόσον η Ελλάδα, τιμολογώντας με έναν αλφα τρόπο, συντελεί στην κερδοφορία, στην παγκόσμια κερδοφορία μιας εταιρείας ή περισσότερων, και από την άλλη πλευρά, κατά πόσον οι τιμές που δίδονται στα φάρμακα συντελούν ενδεχομένως σε μεγάλη φαρμακευτική δαπάνη ή όχι. Δηλαδή, έχει αυτούς τους δύο άξονες ο τρόπος τιμολόγησης. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν εδώ το ερώτημα του κατά πόσον αυτό πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Γιατί αν δείτε κάποιες διατάξεις οι οποίες ενδεχομένως εν προκειμένου η συγκεκριμένη διάταξη που σας διάβασα έχει ας πούμε χωρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες οι οποίες είναι πριν το 2004 σε αγορανομική διάταξη του 2009, που τους χώρισε πριν το 2004 και μετά το 2004 για να πάρουμε τους μέσους όρους των τιμών. Δεν ξέρω τι συμφωνία μπορεί να υπήρξε και αν αυτή η τιμολόγηση ενδεχομένως δεν ήταν η συμφερότερη για το ελληνικό δημόσιο. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Αυτό το προβληματισμό έθεσα εγώ. Λέω λοιπόν εδώ ότι τίθεται δύο θέματα. Κατά πόσο από τις τιμολογήσεις που έχουν προηγηθεί από τα φάρμακα έχει υπάρξει μια παγκόσμια συμφέρουσα στάση της χώρας μας για τις εταιρείες από τη μία πλευρά και από την άλλη κατά πόσο οι τιμολογήσεις που έχουν λάβει η χώρα τα προηγούμενα χρόνια με τους τρόπους που έχουν λάβει έχουν συντελέσει στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης και των ασφαλιστικών ταμείων και τα συναφή. Άρα λοιπόν εδώ βεβαίως όλα αυτά τη βάση δεδομένων την έχει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων για να μπορέσει να σας πει, να μπει σε βάσεις, να πει ποιες ήταν, τι δεν ήταν, να τρέξει το πρόγραμμα, να δει τι πωλήσει είχαν τα σκευάσματα στη χώρα, αν στοχεύουμε στην κατεύθυνση του να δούμε αν ζημιώθηκε ή όχι, αν ανέβασε ή όχι τη φαρμακευτική δαπάνη που δεν υπήρχε ταβάνι κατά το παρελθόν. Αυτά είναι προσέλεγχο.
Καταλάβατε. Πρέπει να υπάρχουν μαθηματικά μοντέλα που βλέπουν με βάση και τις πωλήσεις των εταιριών ανά είδος να δουν τα ακριβώς στο βαθμό που κάθε προϊόν ενδεχομένως επιβάρυνε ή όχι. Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως θα πρέπει να ζητήσουμε από τον ΕΟΦ. Και παρακαλώ να το σημειώσετε, δεν χρειάζεται να έρθουμε με επιστολή μας να σας το υπενθυμίσουμε, ότι θα πρέπει πέραν της καταθέσεως να μας στείλει αυτό το συγκεκριμένο κρίσιμο μέγεθος για να καταλάβουμε, να ξέρουμε, να συγκρίνουμε, να το συμπεριλάβουμε αυτό το συγκεκριμένο στο πόρισμά μας, το έγγραφο που θα απαντά στο συγκεκριμένο ερώτημα. Και τώρα σε εσάς, κύριε Μάρτης. Αυτά πληροφορούμαστε ότι επεδίω και η Νοβάρτης. Διαβάσαμε ότι έλεγε δεν την ένοιαζε τόσο η εσωτερική αγορά της Ελλάδος, όσο η τιμή που θα πάρει στην Ελλάδα, γιατί έτσι καθοριζόταν μετά και η τιμή επηρεαζόταν τα μάλα, η τιμή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αν κατάλαβα καλά, λίγο πριν διεξοδικά, πάνω κάτω αυτό στηρίξατε, πως η αξία οικονομική, μεγάλη, μεγίστη, μπορεί να έχει μια τέτοια πολιτική, υπουργική απόφαση να επηρεάσει αφενός μεν τα κέρδη μιας εταιρείας και αφετέρου να ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο και άλλα δημόσια και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Περί αυτού επρόκειτο, όσο μιλούσατε, έφερνα στο νου μου όσα έχω πληροφορηθεί, ότι αυτή την ώρα ψάχνει και το FBI, η δικαιοσύνη, αν συνέβαινε στη χώρα, αν εδώ η Νοβάρτης είχε στήσει τέτοιο μηχανισμό για να καταλήγει εκεί που είπατε. Έχουν σχέση, καλά κατάλαβα ή όχι? Εν δυνάμει είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να ελεγχθούν αυτά. Κατά πόσον οι τιμολογήσεις που έλαβαν χώρα στο παρελθόν ευνόησαν ή όχι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα συμφέροντα αυτά που λέμε. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να ελεγχθούν αυτά. Και βεβαίως ο ΕΟΦ έχει την τεχνογνωσία και την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης της βάσης δεδομένων, ξαναλέω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των φαρμάκων για όλες τις περιόδους που προηγήθηκαν και μπορεί να τρέξει ένα πρόγραμμα. Βεβαίως αυτό θα είναι μεγάλο βάρος για τον ίδιο, σαν οργανισμό. Πλην όμως, αν το αποφασίσετε, αυτό είναι στη δική σας δικαιοδοσία. Να σας πω, κύριε Μάρτης, ποια είναι τα ονόματα των υπουργών ή και υφυπουργών υγείας και ανάπτυξης που υπέγραφαν είτε τα δελτία φαρμάκων είτε για τα τιμολόγια των αναλωσίμων που ακούσαμε λίγο πριν, τα ονόματά τους? Όχι γιατί, να σας πω κάτι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Εγώ ας πούμε δεν ήξερα τι μπορεί να κάνει ένας υπουργός, γιατί να το ξέρουμε ποια αρμοδιότητα είχε, αν την είχε πριν, αν την είχε ο υγείας, αν την είχε ο ανάπτυξης, αν δεν την ήθελε ο υπουργός και την έδωσε μετά στον υφυπουργό. Αν ξέρετε να μας πείτε. Αν δεν ξέρετε θα το διερευνήσουμε και θα το ψάξουμε. Αλλά όταν βάλατε ζητήματα εσείς πολιτικής τάξεως και ηθικής τάξεως, να ακούσουμε τα ονόματα. Εσείς είπατε, εδώ υπάρχουν κοινές υπουργικές αποφάσεις. Μόνο ο κύριος Βλάχος ήταν? Γιατί είπατε το όνομα του κύριου Βλάχου? Για τον κύριο Βλάχο αναφέρθηκα, όπως σας είπα, γιατί εξέδιδε διατάξεις τιμολόγια όσοι έχουν την αρμοδιότητα ως υφυπουργός ανάπτυξης στο διάστημα που είναι υπό τον έλεγχο της Επιτροπής σας. Αυτό ανέφερα για τον κύριο Βλάχο. Σε ό,τι αφορά... Βλάχος, γιατί μας μιλήσατε για ΚΙΑ, για κοινές υπουργικές. Αυτό που δεν ξέρω το όνομα του κυρίου που μίλησε νωρίτερα. Έστε και για το άλλο, και για τούτο και για το άλλο. Για όλα τα λέμε τώρα, δεν λέμε για τα μισά. Η ΚΙΑ λοιπόν, ναι, η ΚΙΑ αφορούσε, όχι τα φάρμακα, αφορούσε την τιμολόγηση που έθετε ανώτατες τιμές σε θέματα. Μάλιστα. Ποιοι υπέγραφαν λοιπόν? Κάποιος έχω βγάλει εδώ στο παρελθόν, να σας πω. Μας τις καταθέσετε, αν έχετε την καλοσύνη. Κοιτάξτε, σας το είπα και την προηγούμενη φορά ότι αυτό μπορείτε να το βρείτε. Δηλαδή. Καλά, αφού τις έχετε, γιατί δυσκολεύεστε? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Μα δεν τις έχω όλες, αυτό θέλω να πω. Έχω ορισμένες. Δώστε μας όσες έχετε. Εδώ είναι. Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας. Τα ονόματά τους. Υλικό εσωτερικής οστεοσύνθεσης, ορθοπαιδικό υλικό. Τέλος πάντων, ναι. Υφυπουργοί.
Οικονομίας και, συγγνώμη, Οικονομίας και Οικονομικών Φλωρίδης, Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σπυρόπουλος, Ανάπτυξη Θεοδόρου, Υγείας και Πρόνοιας Τσουρί. Το 2002. Το 2003 είναι ακριβώς οι ίδιοι που έθεσαν περί παρατάσεως της ισχύως της προηγούμενης. Τόσο μετά είναι το 2005, ανώτατες τιμές υλικών οστεοσύνθεσης, γναθοπροσωπικής χειρουργικής, βηματοδοτών, απεινιδωτών, ηλεκτροδίων, υλικών καρδιοχειρουργικής. Τέλος πάντων, ναι. Εάν τα αφήσετε αυτά, θα τα βγάλω. Θα τα δείτε τώρα, ναι. Τώρα, ναι, ναι. Για πέστε, για πέστε. Νομίζω, ναι. Υπερδημολόγηση κέρδισε τότε. Για πέστε μου τα ονόματα και μετά, όταν θα έρθει η σειρά των συναδέλφων, θα ρωτούν. Πέραν από τις ανώτατες τιμές. Ναι. Οικονομίας και Οικονομικών Δούκας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Παναγιωτόπουλος, Ανάπτυξη Παπαθανασίου, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κακλαμάνης. Πώς σας τις δώσω αυτές. Έχετε κι άλλες? Όχι, όχι, πρόχειρα λέω, ναι, ναι. Ενδεικτικά πήγα. Ωραία, ωραία. Yeah. Όχι, σας ερωτώ, γιατί ακολουθεί αμέσως το πολύ, πιστεύω, λογικό ερώτημα. Εάν δηλαδή ήσαν και οι άλλοι που αναφέρατε τα ονόματά τους, εδώ μέλη στην Εξεταστική Επιτροπή, θα λέγατε το ίδιο? Θα λέγατε ότι και εκείνοι πρέπει να ζητήσουν την αυτοεξαίρεσή τους? Θα λέγατε, γιατί διαφορετικά αναφερθήκατε μόνο σε ένα πρόσωπο και κανένας θα μπορούσε όντως να πιστέψει ότι... γιατί αναφερθήκατε σε έναν? Εσείς δηλαδή θα παρετιώσαστε εάν είσαστε ο υπογράφων υπουργός? Ακούστε, νομίζω η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Μιλάτε με ένα θεσμικό παράγοντα αυτή τη στιγμή. Μα βέβαια. Άρα λοιπόν, τι μπορώ να σας πω? Ξεκάθαρα. Δηλαδή, εγώ τον κύριο Βλάχο δεν το γνωρίζω. Δεν ζήτησα τον κύριο Βλάχο να φύγει ο κύριος Βλάχο. Ούτε ζήτησα καν. Έθεσα ένα προβληματισμό του κατά πόσον μπορεί να είναι κάποιος ελεκτής και ελεγχόμενος από την επιτροπή σας για το ίδιο διάστημα. Αυτό έθεσα. Αυτό δεν ισχύει μόνο. Δεν ξέρω αν είναι και κάποιος άλλος το ίδιο διάστημα. Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Τα δελτία τιμών αυτά των αναλωσίμων κλπ. Υποκρύπτουν ή απεδείχθη ότι μπορεί να ήταν υπερτιμολογημένα τα προϊόντα όλα αυτά, οι βηματοδότες? Μα αυτό λένε στο πόρισμά τους επιθεωρητές, ότι οι τιμές αυτές οι οποίες είναι ως ανώτατες, στην ουσία καθόριζαν την αγορά, ενώ στο εξωτερικό... Ήταν λοιπόν πάνω, ε! Είναι έτσι, αυτό δεν είναι. Μάλιστα. Πάνω. Σας έχω υποβάλει τα πορίσματα, σας τα έχουμε στείλει. Κύριε Μάρτης, από αυτά διάβασα. Σας ρώτησα και την προηγούμενη φορά και το θεωρώ κρίσιμο, γιατί ενδεχομένως και η δικαιοσύνη να το θεωρήσει κρίσιμο. Εσείς όταν τελειώνατε λοιπόν η υπηρεσία, η επιθεώρηση, τον έλεγχο, μας είπατε ότι στέλνατε στους υπουργούς το πόρισμα και εκείνος καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι με εκείνο που είχε υπογράψει ζήμιωνε το δημόσιο. Είναι, κατάλαβα καλά, είναι έτσι, τα στέλνατε? Τώρα τι καταλάβαινε, τι διάβαζε, δεν διάβαζε, δεν σας ρωτώ εσάς. Αλλά ενώ ήταν γνώστης ο υπουργός, ή μάλλον ήταν γνώστης ο υπουργός ότι υπέγραφε παραπάνω. Δεν γνωρίζω, ακούστε να σας πω τώρα τι λέμε. Είχαν μια φιλοσοφία, φαντάζομαι. Βέβαια οι ίδιοι πρέπει να ερωτηθούν για τη φιλοσοφία. Ω, δεν μιλάμε φιλοσοφικά. Όχι, όχι, όχι. Αφήστε τα φιλοσοφικά. Εγώ δεν είμαι της φιλοσοφίας. Εδώ λοιπόν εσείς στέλνατε πορίσματα πίσω στον υπουργό. Πορίσματα με ζημία βάσει των κοινών υπουργικών, αφού ζητήσαμε την άρση. Μπράβο. Αυτό. Άρα λοιπόν οι υπουργοί παίρναν στα χέρια τους χαρτιά δικά σας που αυτοί σας είχαν διορίσει. Όλα τα πορίσματα πάνε υποχρεωτικά και στον υπουργό υγείας. Μπράβο. Ωραία. Εντάξει. Και ενώ λοιπόν διαβάζανε, κάνανε αυτό που κάνανε. Ενώ διαβάζανε τα πορίσματα. Μάλιστα. Σας πήρε ποτέ κανένας υπουργός να σας διαμαρτυρηθεί ότι δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας, όπως ακούσαμε σήμερα εδώ από κάποιους συναδέλφους? Ποτέ κανένας υπουργός δεν με έχει πάρει για τέτοιο θέμα. Εμένα προσωπικά, ποτέ. Υπήρξε κάποια μεροληψία εκ μέρους σας υπέρ του κυρίου Λοβέρδου που ακούστηκε λίγο πριν και κατά κάποιου άλλου? Γιατί ζητήθηκε και μπορεί να έχει ενδιαφέρον αυτό που ζητήθηκε από συναδέλφους βουλευτές του κυρίου Μητσοτάκη. Έχει να κάνει αυτό? Τι απαντάτε, για πέστε μας. Ότι είναι απρεπές αυτό που ακούστηκε.
Ναι, αλλά επί της ουσίας... Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Δεν υφίσταται. Κατηγορηματικά. Ναι, ναι. Συγκεκριμένα, επί συγκεκριμένου θα ήθελα, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, να τοποθετηθώ. Εντάξει. Όχι, το ακούσατε, εδώ είσαστε. Εδώ δεν το είπαν ναι, πίσω ναι, σας. Ναι. Σας ρώτησαν αν επί Λοβέρδου, αν... Ναι. Επί... ναι. Λοιπόν, και άκουσα ότι εδώ ήσαν και υπουργοί Πασόκ. Διαβάσατε, ήταν και κυβερνήσεις Πασόκ. Δεν ήταν μόνο, λέω, ήταν, ναι, εντάξει. Ακούστε, κύριε, η υπηρεσία δεν κλείνει το μάτι σε κανέναν. Ξεκάθαρα πράγματα. Ανεξάρτητα επί ποιου κάποιος διετέλεσε υπουργός, γιατί διευθυντής ή γενικός επιθεωρητής, ο κάθε άνθρωπος εξελίσσεται με βάση και τα προσόντα που έχει. Σε ό,τι αφορά το δικό μου βιογραφικό, σας το είπα με το που ξεκίνησα την κατάθεσή μου σε τι συνίσταται. Πέρα του διδακτορικού, έχω και μεταδιδακτορικό, λοιπόν. Από διορισμού μου, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, δεν διορίστηκα στη θέση μου από κάποιο πρωθυπουργό, γιατί ακούστηκε, κατά καιρούς ακούγεται ότι είμαι άνθρωπος του Σαμαρά, ότι είμαι άνθρωπος του Πολάκη, ότι είμαι άνθρωπος του Άδωνη, ότι είμαι άνθρωπος του Ξανθού, ότι είμαι, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Κύριε... καθένας λοιπόν κατά περίπτωση, ο καθένας κατά περίπτωση κοιτάει να πει οτιδήποτε. Εμείς όμως είμαστε ξεκάθαροι. Ό,τι σας λέω είναι καταγεγραμμένο. Κύριε Επιθεώρητα, ευχαριστώ πολύ. Υπέβαλα την ερώτηση αυτή, γιατί ευθέως ακούστηκε ότι μπορεί να είναι περιορισμένη η αξιοπιστία σας και μάλιστα αποδόθηκε ότι μπορεί να τύχατε, δεν ξέρω τι, της ευνοίας ή να είστε μεροληπτικός ή πρόχειρος. Γι' αυτό σας ερώτησα. Μέχρι σήμερα στα πορίσματά σας υπήρξαν γραπτές ενστάσεις των υπουργών, υπήρξαν παρατηρήσεις. Εσείς μήπως είχατε μομφές ή οι συνάδελφοί σας που έκαναν τους ελέγχους. Απέναντίας άκουσα, ε. Απέναντίας... Όχι, δεν υπήρξε. Σας προήγαγαν ως καλό υπάλληλο ανεξαρτήτως των υπουργών και των κυβερνήσεων. Και κατέχοντας τα προσόντα, σας λέω. Και κατέχοντας τα προσόντα. Να σας πω, την προηγούμενη φορά ο κύριος Λάπας, ο οποίος ασθενεί και του ευχόμαστε περαστικά, είπε ότι το 2013 350 εκατομμύρια, υπενθύμησε, επέβαλε εξοδίκως έναν συμβιβασμό το ελληνικό δημόσιο σε αμερικάνικη εταιρεία, η οποία σας ρώτησε εσάς, το πήρα από τα πρακτικά, η οποία δωροδοκούσε κρατικούς αξιωματούχους. Ξέρετε κάτι περισσότερο να μας πείτε? Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε, εντάξει. Με τις πολιτικές ηγεσίες, εκτός από τους υπουργούς, τους υπουργούς και τους γενικούς γραμματείς, ο γενικός επιθεωρητής, εσείς δεν έχετε συνεργασίες, δεν έχετε θεσμικές συναντήσεις? Θεσμικές συναντήσεις, όχι. Δέχομαι εντολές τους. Και πολλές φορές καλούμε στο Υπουργείο να ενημερώσω για την πορεία κάποιων ελέγχων. Ναι. Στις περιπτώσεις λοιπόν που εξετάζουμε και που βλέπατε εσείς να τρέχουν τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια, ζήτησατε ποτέ να δείτε τους αρμόδιους υπουργούς, πέραν του ότι μας είπατε γραφειοκρατικά, στέλνατε τα έγγραφα, όσο φύλατε, όσο ορίζουν οι κανονισμοί, ζήτησατε ποτέ να πάτε να τους πείτε, ρε παιδιά, έχετε καταλάβει εδώ τι πάρτι γίνεται? Το ζητήσατε, το επιδιώξατε ποτέ? Εγώ ανέλαβα τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή τον Ιούνιο του 2014. Πριν το 2014, γιατί αυτά οι υπερτιμολογήσεις με βάση των κοινών υπουργικών αποφάσεων που σας είπα, λάβαναν χώρα στο παρελθόν και τα πορίσματα στα οποία αναφέρθηκα ήταν προγενέστερα. Δεν γνωρίζω αν έχουν γίνει τέτοιου είδους συζητήσεις από τους προηγούμενους Γενικούς Επιθεωρητές. Εσείς πάντως δεν έτυχε ποτέ. Η υπηρεσία εκπροσωπείται από το Γενικό Επιθεωρητή. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε αν τα πορίσματα η υπηρεσία τα έστελνε και στη δικαιοσύνη? Βεβαίως, όπου υπήρχε καταγεγραμμένη η οικονομική ζημία του δημοσίου, απευθυνόταν και στη δικαιοσύνη με ξεχωριστό διαβιβαστικό για τις όποιες διερευνήσεις τυχόν ποινικών ευθυνών. Εσάς σας κάλεσε ποτέ κάποια εισαγγελέα ή κάποιος εισαγγελέας για να καταθέσετε για τις υποθέσεις που εξετάζουμε εμείς?
για τις υποθέσεις που εξετάζετε εσείς για θέματα υπερσυνταγογραφήσεων ναρκωτικών σκευασμάτων έχω κληθεί να καταθέσω σε δικαστήρια, τόσο στη Ρόδο όσο και στη Λάρισα. Για θέματα υπερτιμολογήσεων υλικών δεν έχω κληθεί να καταθέσω προσωπικά. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Μου έστειλαν η πρωτοβουλία πολιτών υπηρεσίας στον πολίτη, θα το καταθέσω, 17 σελίδες, όπου γράφει και με υπογραφή μάλιστα, δικιά του, θα σας πω αμέσως, Δημήτριος Γεωργακόπουλος υπογράφει και λέει όλα τα έγγραφα τα έχει στο γραφείο του ο κύριος Ευαγγελάτος. Και μου γράφει, θα το δείτε γιατί θα το καταθέσω, ότι 7 χρόνια δεν τον κάλεσε κανένας. Μία θα είναι η ερώτηση, αν μπορείτε να απαντήσετε σε όσα έχω, 2-3 τουλάχιστον έχω υπογραμμίσει. Στα σημειώματα περιλαμβάνονται εκτενείς αναφορές. Λέει, για φάρμακα που δεν καταναλώνονται και απαιτείται ανέβρεση ιατρών για παραγγελία. Φαρμακοποιοί που προκαλούν προβλήματα καθώς έβαζαν άλλες εταιρείες. Άνθρωποι διοικητών που ορίζονταν πρόεδροι σε επιτροπές κλειδιά. Το κύκλωμα, σύμφωνα με τα δημόσια σημειώματα, εμφανίζεται να έχει λεπτομερή εσωτερική πληροφόρηση για το πώς διακινούνται τα φάρμακα μέσα στα νοσοκομεία, ώστε στη συνέχεια να προσεγγίζει τους κατάλληλους ανθρώπους για να προωθηθούν συγκεκριμένα φάρμακα. Παραπέμπει σε ευρύ κύκλωμα που δρούσε μέσω μηχανισμού, ο οποίος είχε στηθεί εντός του Υπουργείου Υγείας. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο αυτών της Πρωτοβουλίας Πολιτών, τον κύριο Γεωργακόπουλο, υποστηρίζει λοιπόν ότι έχει καταγγείλει την υπόθεση καλά στη δικαιοσύνη, με αποστολή όλων αυτών των εγγράφων και λέει ότι βρήκε στα σκουπίδια τα οποία τα μάζεψε από τις καθαρίστριες του Υπουργείου Υγείας στις 30/12 του 2009, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, στις 18:30, όπως προκύπτει από τις ημερομηνίες που φέρουν τα επίμαχα reports, ο μηχανισμός ήταν σε απόλυτη δράση. Ανάμεσα στα έγγραφα που βρήκε στη μαύρη νάιλον σακούλα στο Υπουργείο Υγείας. Ήταν πεταμένα από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, αναφέρεται ο προγενέστερος και ο τότε Γενικός Γραμματέας, ήταν κομμένα σε μικρά κομμάτια το από 26/3 του 9 και το από 25 του 9 σημείωμα 31, αναφέρει το όνομα, τα οποία αποκαλύπτουν ότι εντός του Υπουργείου είχε στηθεί μηχανισμός πώλησης και προώθησης φαρμάκων. Και υπάρχουν δεκάδες ονόματα και τηλέφωνα διοικητών, καθηγητών ιατρικής, ιατρών, γραμματέων, νοσοκομείων, φαρμακοποιών, ραντεβού και ώρες συνάντησης που γνωρίζουν μάλιστα και σε ποιο κόμμα είναι ο καθένας, τι ομάδα ψηφίζει, τι συμπάθειες έχει, τι ιδιαιτερότητες καταγράφει. Θυμάμαι την υπόθεση. Είναι αλήθεια αυτά και κάνατε κάτι, έχετε να μας πείτε. Βεβαίως, εγώ τα καταθέτω, βεβαίως, γιατί πιστεύω ότι βεβαίως θα πρέπει. Θυμάμαι την υπόθεση. Μας είχε έρθει από το γραφείο της Υπουργού Υγείας, κυρίας Χρυσοκοπούλου, τότε η εντολή για έλεγχο στο ΣΕΙΠ. Να σας πω ότι δεν επιβεβαιώθηκε η καταγγελία, γιατί σχετιζόταν με μία φαρμακευτική εταιρεία τα συμφέροντα της οποίας αυτά αναφέρει ο κύριος στα πλαίσια της... θα σας στείλω και το πόρισμα, αν το θέλετε, σας το υποβάλλω, που είχαμε κάνει τότε. Ήταν μια φαρμακευτική εταιρεία ελληνική περιορισμένης εμβέλειας, JSK νομίζω λέγεται, για την οποία αναφέρεται όλο αυτό το κύκλωμα με τα νοσοκομεία. Το θέμα ήταν η προώθηση των σκευασμάτων της εταιρείας στα νοσοκομεία και υποτιθέμενα ραντεβού με συγκεκριμένα άτομα εντός των νοσοκομείων. Λοιπόν,
Εμείς διαπιστώσαμε ότι και από τις καταθέσεις που πήραμε από όσους αναγράφονταν σε αυτό το περισυλλογή από τα σκουπίδια που λέει ο κύριος, αλλά και αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι οι πωλήσεις της εταιρείας σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία ήταν από μηδενικές έως απειροελάχιστες σε σχέση με οτιδήποτε. Άρα λοιπόν δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια οτιδήποτε σχετικό. Βεβαίως και οι ίδιοι οι οποίοι αναγράφονται ως εμπλεκόμενοι, αν θέλετε, σε αυτό το κύκλωμα, όχι μόνο αρνήθηκαν, αλλά δεν φαίνεται να έχουν συνταγογραφήσει και προϊόντα αυτής της εταιρείας. Αυτό είναι το πορισμά μου. Το οποίο το έχουμε στείλει και στην εισαγγελία διαφθοράς, γιατί κινητοποιήθηκε η εισαγγελία στο παρελθόν, στον εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος. Και δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποια όχληση στη συνέχεια για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, αλλά εμείς δεν διαπιστώσαμε, δεν επιβεβαιώσαμε την καταγγελία του κυρίου που αναφέρατε νωρίτερα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταθέτω και τα έγγραφα που μου έστειλε ο κύριος Αριστίδης Ζαχαρόπουλος, ο διοικητής από το νοσοκομείο του Βόλου που ήταν από το 2010 μέχρι το Μάρτιο του 2013, ο οποίος λέει, αν κρίνει η Επιτροπή μας ότι τον θέλει, είναι πρόθυμος να έρθει να καταθέσει, και όπου λέει ότι βοούν τα στοιχεία, ποια ήταν η ζημιά που προκαλούσε ο τρόπος που είχαν προκρίνει οι υπουργοί και οι λοιποί της πολιτικής ηγεσίας να προμηθεύονται τα νοσοκομεία, και αυτός μη τηρώντας εκείνη τη διαδικασία, 70% εξασφάλισε μειωμένα κόστη. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος... Ορίστε, κύριο Βλάχο. Ναι, ορίστε. Πριν προχωρήσει τη διαδικασία, η πρώτη. Έκανε ο κύριος Μάρτυρας αναφορά στην αγρονομική διάταξη 7. Η αγρονομική διάταξη 7 είναι μια η λεγόμενη μεγάλη αγρονομική διάταξη που περιλαμβάνει τα πάντα μέσα και επικαιροποιήθηκε επί ημερών μου και υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Δεν υπάρχει όμως καμία αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων. Στην αγρονομική διάταξη 7 συμπεριλαμβάνεται αυτούσια η απόφαση του προκατόχου μου υφυπουργού που απλώς αναφέρθηκε μέσα. Η αγρονομική διάταξη για τιμολόγηση των φαρμάκων άλλαξε επί ημερών μου λίγο αργότερα με την αγρονομική διάταξη 8. Άρα, αυτό που είπε ο κύριος Μάρτυρας ότι ήταν απόφαση δική μου, δεν είναι δική μου, είναι το προκατόχο μου. Όχι γιατί υπάρχει πρόβλημα, απλά για το τυπικό, εν πάση περιπτώσει, και για την ευαισθησία που έπρεπε να έχω εγώ, αλλά δεν είχε και ο ίδιος να δει από πότε ισχύει αυτή η διάταξη. Το δεύτερο. Όντως, η χώρα μας είναι χώρα αναφοράς για κάποιες άλλες χώρες για τη τιμολόγηση των φαρμάκων. Εγώ καταλαβαίνω, όταν οι τιμές στην Ελλάδα είναι ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων στην Ευρώπη, ότι όποια χώρα κάνει αναφορά στη χώρα μας, την παίρνει για να μειώσει τη δαπάνη και όχι να την αυξήσει. Παίρνει τις χαμηλότερες. Αυτό λέει η λογική. Θα τα πούμε όσο θα αρχίσει το φάρμακο πιο αναλυτικά. Τρίτον, το Υπουργείο Ανάπτυξης ποτέ δεν έκανε αγορές φαρμάκων. Τρίτον, όντως, τα στοιχεία τα οποία αντλούσαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, πρώην Υπουργείο Εμπορίου, για να τιμολογήσουν, τα έπαιρναν από τον ΕΟΦ, από τις πρεσβείες μας, από τους φακέλους που κατέθεταν οι εταιρείες, προκειμένου να τσεκάρουν τις τρεις χαμηλότερες και να βγάλουν το αποτέλεσμα. Οι τιμές αυτές, δεν ξέρω τι γινόταν στο υγείας από το 10 και μετά, σας είπα και την προηγούμενη φορά, ξέρω τι γινόταν στο ανάπτυξη μέχρι το 10, πήγαιναν στην Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, τις οποίες επί ημερών μου τον βρήκα, δεν τον διορίζω εγώ, τον διορίζει ο Υπουργός, ο Υφυπουργός εννοώ, ήταν ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων και υπουργείων. Δηλαδή, η Επιτροπή Τιμών στο Υπουργείο Ανάπτυξης λειτουργούσε με τη συμμετοχή Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Υγείας, ΕΟΦ. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η Επιτροπή Τιμών στη συνεδρίασή της αποφάσισε για το δελτίο τιμών. Έλεγχε την όλη διαδικασία, το υπέγραφε και ερχόταν. Το υπέγραφε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος είχε την αρμοδιότητα από τον Υπουργό του, και το υπέγραφε και ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας. Γι' αυτό έβγαινε οικία. Αυτός ήταν ο τιμοκατάλογος. Αν το Υπουργείο Ανάπτυξης διευκρινίζει και πάλι, ποτέ δεν έκανε αγορές. Άλλοι φορείς μπορεί να κάνανε. Πώς κάνανε κλπ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τις τιμές καθόριζε. Τις τιμές
τις τιμές των φαρμάκων. Η αγορανομική διάταξη. Ναι, 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 ο ΙΦΑ, το δελτίο τιμών. Πρέπει δεν να σας πω εδώ ότι η χώρα μας ήταν υποχρεωμένη να εκδίδει και απελήθηκε τότε τιμωρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε 2,5-3 μήνες. Επιημερώνουμε, όπως θα σας τα πω και αργότερα, τα δελτία βγήκαν, ίσως να είναι και η μόνη περίοδο που έβγαιναν έγκαιρα, και θέλω να πω ότι ποτέ δεν υπήρξε ένσταση από κανέναν για τιμές που προσδιορίστηκαν από την Επιτροπή Τιμών το διάστημα 7-9. Ούτε μία ένσταση από καμία εταιρεία που προφανώς αν είχε αδικηθεί ή αν είχε κάτι άλλο, γιατί αυτοί μεταξύ τους συγκρούονται και καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν αφήνουν έτσι να πέσει κάτω. Στο υγείας, κύριε Βλάχα, αν με επιτρέπετε, είχαμε πάρα πολλές ενστάσεις. Όχι, σας λέω δεν είπα υγείας. Για το υγείας, σας δήλωσα και την προηγούμενη φορά ό,τι δεν γνωρίζω. Μιλώ για το 7-9, αλλά μιλώ και για τον προκάτοχό μου, τον κύριο Παπαθανασίου, για το διάστημα και πώς άλλαξε. Θα σας πω δε γιατί το 2005 ο κύριος Παπαθανασίου άλλαξε την αγορανομική και έφερε αυτή που διαβάζατε ότι είναι δική μου, είναι του κυρίου Παπαθανασίου και άλλαξε μετά απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Αλλά αυτά τα πούμε όταν μπούμε στο φάρμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, είστε στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Υγείας, είπατε, από τον Ιούλιο του 2014, σωστά? Τον Ιούνιο του 2014, μάλιστα. Άρα συμπληρώνατε 4 χρόνια. Πέστε μου λίγο, προσδιορίστε μου λίγο τις αρμοδιότητες σας ακριβώς. Είναι οι ελεκτικές αρμοδιότητες, όπως σας τις ανέφερα κατά την παρουσία στην εισαγωγική μου, είναι ότι είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας, ελέγχεται από το Γενικό Επιθεωρητή, ως εξοδοτημένος από τον νόμο εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας, δια των επιθεωρητών, δια του ΣΕΙΠ. Και ό,τι αφορά την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας που σχετίζεται με την πρόνοια, με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας. Όλο το, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, βέβαια. Έτσι. Το αποτέλεσμα αυτών των αρμοδιοτήτων τελικά συγκεκριμενοποιείται σε προτάσεις, σε αναφορές, σε διώξεις. Για λίγο προσδιορίστε το μου και αν μπορείτε και ποσοτικά. Ναι, δεν ξέρω τι εννοείται ακριβώς. Αν κατάλαβα, εμείς να σας δώσω λίγο το πλαίσιο. Σας είπα ότι υπάρχουν στο ΣΕΙΠ, υποχρεούται με βάση τον νόμο να αναθέσει σε επιθεωρητές, ο Γενικός Επιθεωρητής, υποθέσεις προς έλεγχο, προς διερεύνηση, προς, ή ακόμα και για διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης, αν στοιχειοθετούνται αντίστοιχα ζητήματα. Με προτεραιότητα, πρώτα απ' όλα, είναι οι εισαγγελικές παραγγελίες, όπως αντιλαμβάνεστε. Μετά είναι υποχρεωτικά από τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς, από το Γενικό Γραμματέα Καταπολέμησης Διαφθοράς, από το Υπουργείο Εργασίας, όποιος έχει την εποπτεία από τη Γενική Γραμματεία, δηλαδή από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, η Υφυπουργός δηλαδή είναι προκειμένου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σήμερα, και βέβαια τα αιτήματα για έλεγχο από την Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της υπηρεσίας μας. Στη συνέχεια υπάρχουν πλήθος καταγγελιών, όπως αντιλαμβάνεστε, είτε από απλούς πολίτες, είτε από συλλόγους, είτε από άτομα τα οποία έχουν αδικηθεί ενδεχομένως στα πλαίσια της εργασίας τους μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες αξιολογούνται ως προς τη βαρύτητά τους και την σοβαρότητα και προγραμματίζονται αντίστοιχα σχετικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι λοιπόν ανατίθενται σε κλιμάκιο επιθεωρητών, οι οποίοι συντάσσουν ειδική τεκμηριωμένη έκθεση στην οποία αναγράφουν το ιστορικό της υπόθεσης, τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και προτείνουν. Να κάνω πιο ειδικό το ερώτημά μου. Πείτε τώρα, μου. Πλέον που μου δώσατε την εικόνα. Ναι, ναι. Έξω από τους ελέγχους που κάνατε μετά από εντολές του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού, της Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, του Γενικού Γραμματέα, των ιδιωτών που γίνονται καταγγελίες για μεμονωμένα, φαντάζομαι, περιστατικά κυρίως. Mm. Αυτεπάγγελτους ελέγχους, αυτά τα 4 χρόνια εσείς κάνατε? Βεβαίως, βεβαίως. Πέστε μου σε αυτούς τους αυτεπάγγελτους ελέγχους, σε σχέση με την τιμολόγηση των φαρμάκων και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υλικού,
Τι ευρήματα έχετε, πόσους ελέγχους κάνατε και τι ευρήματα έχετε. Αυτή τη στιγμή δεν έχω μαζί μου έναν αριθμό να σας πω επακριβώς. Μπορώ όμως να το σημειώσω και να σας το αποστείλω στην επιτροπή σας το αμέσως επόμενο προσεχές διάστημα. Η εικόνα, εάν από αυτόν τον αυτεπάγγελτο δικό σας έλεγχο, ναι, είτε σε φαρμακευτική δαπάνη. Εδώ για τους ενδοφακούς, για παράδειγμα, που είδαμε την προμήθεια, ήταν αυτεπάγγελτος ο έλεγχος, όπου διαπίστωσε και αυτό μου δίνει τώρα την ευκαιρία, αυτό που σας ανέφερα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Γεωργαντά, εδώ είδαμε το εξής και ήταν πολύ σημαντικό, το ανέφερα στο τελείωμα της προηγούμενης αναφοράς μου εδώ στην Επιτροπή σας. Ότι σε ένα βαθμό η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, αν το θυμάστε, δέσμευσε τα νοσοκομεία να προμηθευτούν ενδοφακούς για τα οποία υπήρξε μία προβλεπόμενη δαπάνη 30 εκατομμύρια ευρώ για 70 νοσοκομεία της χώρας, αλλά κατά τη στιγμή της προμήθειάς τους από το ελληνικό δημόσιο είχαν πέσει οι τιμές από αυτές οι οποίες ήταν αναγραφόμενοι, είχαν γραφτεί στη συμφωνία πλαίσιο που υπήρχε τότε. Βέβαια, αυτή η συμφωνία πλαίσιο, με δεδομένη τη δαπάνη που ήταν 30 εκατομμύρια, όπως σας είπα νωρίτερα, έπρεπε να περάσει σύμφωνα μέσα από την Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Ήταν μια διάταξη που προβλέπει από το 1995, από ένα νόμο το 1995, ο οποίος είναι και η μόνη διάταξη που ισχύει ακόμα και σήμερα. Τέλος πάντων, δεν τηρήθηκε αυτό. Τα νοσοκομεία, λοιπόν, σε ένα βαθμό δεσμεύτηκαν σημαντικό από τις τιμές που είχαν γραφτεί κατά τη συμφωνία πλαίσιο από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τα πήραν σε ακριβότερες τιμές από αυτές που θα μπορούσαν να τα έχουν πάρει αφού είχαν πέσει τιμές με βάση το παρατηρητήριο τιμών. Άρα λοιπόν αυτό, εμένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ευχαριστώ για την ερώτηση που μου κάνετε, μου έχει δοθεί και το έχω συζητήσει με τους συνεργάτες μου, γιατί τρέχουν πάρα πολύ έλεγχοι αυτό το διάστημα, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς τι βάρος έχει πέσει στην υπηρεσία μας. Θέλω να τσεκάρω, να ελέγξουμε, όλοι δηλαδή, να ελέγξουμε όλες τις συμφωνίες πλαίσιο για όλα τα υλικά τα οποία προμηθεύτηκαν. Αν κατά τη στιγμή, λοιπόν, της προμήθειάς τους ήταν η τιμή άλλη στο παρατηρητήριο τιμών και αν τα πήρανε ή όχι σε αυτή τη τιμή που θα ήταν προς όφελος ενδεχομένως του ελληνικού δημοσίου. Αυτό δηλαδή... Ναι, μπορούσαν να επικαλεστούν το δημόσιο συμφέρον και να τα πάρουν στην τιμή του παρατηρητήριου τιμών. Επικαλούμενοι αυτό καθ' αυτό. Πέστε μου λίγο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και τέσσερα χρόνια δεν ξέρω γιατί δεν έχει προχωρήσει όσο θα. Το πόρισμα αυτό είναι 12ο του 2017 για τους ενδοφακούς. Βεβαίως αφορούσε την προμήθεια νωρίτερα. Λάβετε υπόψη σας. Οι προμήθειες ιατροτεχνολογικού υλικού πώς πρέπει να γίνονται στα νοσοκομεία. Με βάση την νομοθεσία. Τι προβλέπει η νομοθεσία. Εξετάζομαι αυτή τη στιγμή τι λέει η νομοθεσία. Μα εσείς εννοείτε ότι είστε ο θεματοφύλακας της στήρησης της νομοθεσίας. Για πέστε μου. Είστε ο θεματοφύλακας στήρησης. Ακούστε, υπάρχει Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Πώς πρέπει να γίνεται. Υπάρχει Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, η οποία καθορίζει, βάζει το πλαίσιο, υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες. Μεγάλες προμήθειες συνολικά για όλα τα νοσοκομεία και όχι ανά νοσοκομείο έχουν γίνει στη χώρα. Μεγάλες προμήθειες. Κοιτάξτε να δείτε αυτό, και αν υποτεθεί ότι ενδοφακή με βάση την αξία των 30 εκατομμυρίων ευρώ που σας είπα, είναι μια μεγάλη προμήθεια. Ωραία. Δεν ξέρω ποιο είναι το πλαφόν που συζητάμε, ναι. Επαναλαμβάνω και είναι συγκεκριμένο το ερώτημά μου. Πείτε μου. Περιπτώσεις, κρατάω αυτή που μου αναφέρετε. Ναι. Άλλοι ή άλλες, όπως προβλέπει η νομοθεσία, μεγάλες προμήθειες, οι οποίες προβλέπετε ότι πρέπει να γίνονται. Πλέον δεν μπορεί να κάνει κάθε νοσοκομείο τη δικιά του προμήθεια. Πρέπει να γίνονται μεγάλες προμήθειες για όλα τα νοσοκομεία, τέλος πάντων. Εσείς έχετε εικόνα αν αυτό τηρείται και αν γίνεται. Γίνονται προμήθειες συνολικά για τα νοσοκομεία στα διάφορα υλικά. Για ποια περίοδο μιλάμε τώρα. Περίοδο, κύριε Γιώργαντα. Τώρα μιλάω. Όχι, γιατί πριν το 14ο. Έχει υπάρξει μέχρι το 14. Έχει υπάρξει νομοθετική ρύθμιση σε αυτό το θέμα. Μα πείτε για ποια περίοδο. Έχει έτσι κουτουρού. Για ποια περίοδο. Για τον τη συνολική... Δεν ξέρω αν τηρείται. Με συγχωρείτε, αφού είναι γεγονός. Είναι επιθεωρητής. Σας είπα ότι είναι υποέλεγχο η περίοδος. 14-18. Επί των ημερών μας έχει ψηφιστεί νόμος. 14-18 είναι. Ξέρω τι έχει ψηφιστεί. Λοιπόν. Ακριβώς, πέραν τούτου. Είναι αντικείμενο. Η εξεταζόμενη περίοδος είναι άλλη για να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς συναδέλφους. Εγώ ξέρω τι είπα. Αφήστε με να ρωτήσω, κύριε Καπαδία. Ναι, ναι. Την προηγούμενη φορά, κύριε Μάρτης, είπατε. Στην προηγούμενη φορά, κύριε Μάρτης, είπατε. Για να ληφθεί και αξιοπιστία του κάθε μάρτυρα. Ότι πλέον δεν γίνονται απευθείας αναθέσεις στην αγορά υλικών. Σωστά το έτσι επιμένετε. Ακούστε. Έτσι είπατε ακριβώς. Υπάρχουν... Σας λέω τι είπατε, κύριε Μάρτης, ακούστε. Ακούστε.
υπάρχουν πλαφών τιμής κάτω από τις οποίες, αν θέλετε θα αναφερθώ και στη συνέχεια συγκεκριμένα, που κατατμείται ένα ποσό, γίνεται κατάτμιση του έργου με σκοπό να μην υπερβαίνει ένα πλαφόν τιμής για να μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση. Είναι νόμιμο αυτό? Γίνεται κατάτμιση ενός έργου για να μπορεί να γίνει απευθείας? Θα σας πω για το Κελπνό λοιπόν. Έχει γίνει. Και στον Οκανά έχει γίνει. Πότε? Τα χρόνια που ελέγχεται. Τα περίοδο. Σας πω. Στο Κελπνό γινόταν μέχρι το 2000, δηλαδή το πόρισμα που βγάλαμε εμείς σχετικά με την διαφημιστική δαπάνη του Κελπνό και την επικοινωνιακή εκστρατεία. 15. Ναι, 12. Φαντάζομαι ότι 15, 16, 17 δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς δεν έχουμε ελέγξει τέτοιες περιπτώσεις και δεν ξέρω αν την κατά πόσο είναι. 14 διαλαμβάνουμε. Δεν ξέρω τώρα. Αφήστε ο κύριος Γιωργαντάς, το κάνει κατά σύστημα αυτό. Αγαπητά μέλη, κύριε επιθεωρητά δημόσιας υγείας. Ανησυχούμε κύριε Γιωργαντά, γι' αυτό μη ρωτάτε για την περίοδό μας. Ανησυχούμε πολύ. Ζητήστε το λόγο επί της διαδικασίας και στον Παπαδόπουλο. Υπάρχει ένα πρόβλημα στους συναδέλφους. Ας τον πει. Λοιπόν. Επί της διαδικασίας, έχουμε μια ανησυχία γι' αυτό. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες των ΔΥΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από 1η-1η του 2015 έως και 31 δεκάτου του 2016 για την κάλυψη των αναγκών του πρωτοβαθμίου συστήματος υγείας κατά παρέκκληση κάθε γενικής ειδικής διάταξης της κείμενης περιπρομοθεών νομοθεσίας. Αυτός είναι νόμος του Οκτωβρίου του 2016 που σημαίνει ότι για 2 χρόνια. Τουλάχιστον σε αυτόν τον νόμο, όπως αναφέρεται, γινόταν προμήθειες κατά παρέκκληση. Κύριε Μάρτυρα, δεν απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση. Δεν πρόκειται περί ερωτήσεως. Δεν απαντάτε σε αυτήν την ερώτηση. Να σας πω και τον ερώτημα. Κύριε Μάρτυρα, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό. Ή έχουμε διαδικασία ή δεν έχουμε. Μπράβο. Ή έχουμε διαδικασία ή δεν έχουμε. Νοεμβρίου και καταλαβαίνει ότι θέλετε να φέρετε κουβέντα στο σήμερα. 10 Νοεμβρίου 2016. Έτσι για να ακουστούν και μόνο εκεί. Πολλά και τα συμβάλλετε στη διαδικασία. Θεωρούνται νόμιμες όσες γίναν κατά παρέκκληση προμήθειες δαπάνες των ΔΥΠΕ. Κύριε αυτό Πρόεδρε, το έχετε ελέγξει. Κύριε Γεωργαντά, το έχετε στείλει κάπου. Είναι αυτή η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Για εντυπώσεις νομίζω ότι κάνουμε όλα αυτά. Κύριε Μάρτυρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι παράβαση καθήκοντος να βλέπετε μόνο ότι είναι εκτός ύλης, εκτός αντικειμένου της Επιτροπής. Ήρθα να απαντήσω για τα ζητήματα που έχει η Επιτροπή σας. Κύριε Βαγγελάτο, ωραία. Ούτε λίγη θητεία σας, κύριε Βαγγελάτο. Εγώ ρωτάω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν ρωτάω τώρα. Επί της διαδικασίας. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εσείς το ψηφίσατε αυτό, κύριε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δικά σας υπογραφή. Σας παρακαλώ. 2 χρόνια τα κάνατε νόμιμα, τα παράνομα όλα. Γιώργαντα, κύριε Γιώργαντα, εκτίθεστε, το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν εκτίθεμαι καθόλου. Εκτίθεστε, κύριε Γιώργαντα. Δικό σας νόμος είναι. Δεν σας παίρνει να... Εδώ δεν μιλάμε για εντυπώσεις. ...που εξετάζουμε. Σας είναι παρακαλώ. Συγκεκριμένη η περίοδος που εξετάζουμε. Το αντιλαμβάνεστε, ναι ή όχι? Χθες. Στη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Υγείας, εκτός από μένα ήταν και ο Γιώργος ο Μαυροτάς, εκπροσωπώντας το ποτάμι, από τους παρόντες. Και οι διαπιστώσεις που κάναμε είναι ότι όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία αλλάζουν τον τρόπο τιμολόγησης, το πώς λειτουργεί το παρατηρητήριο τιμών, το πώς γίνονται οι προμήθειες με την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, το τι θα κάνει η Επιτροπή Αξιολόγησης της Τεχνολογίας της Υγείας, είναι ζητήματα, κύριε Γιωργαντά και άλλοι συνάδελφοι, που ούτως ή άλλως τα συζητάμε σήμερα στη Διακομματική Επιτροπή. Μη βιάζεστε λοιπόν στο έργο το οποίο κάνουμε σήμερα να εισάγετε ζητήματα που ούτως ή άλλως είναι στην ημερήσια διάθεση. Ο κύριος Μάρτης είπε την πρώτη φορά και επικαλούμε τα πρακτικά και ξέρω τι λέω, ότι πλέον δεν γίνονται απευθείας αναθέσεις. Σε αυτό απάντησα για να κριθεί η αξιοπιστία του. Αυτά όλα είναι απευθείας αναθέσεις που νομιμοποιήθηκαν και ξέρω ακριβώς τι λέω. Αν λέω ψέματα, μόνο τότε να με διακόπτετε. Δεν λέτε ψέματα, αλλά είναι λοιπόν, εκτός αντικειμένου. Αυτό είπε ο Μάρτης πρώτη φορά, σε αυτό τον διορθώνω. Μα επιμένετε σε αυτό, λοιπόν, είμαστε εκτός αντικειμένου. Κύριε Μάρτης. Μην το. Ποια χρήματα πότε είναι λίγη, αυτά που έχουν ανατεθεί από τότε? Πότε λίγη θητεία σας, πότε, κύριε Μάρτης. Πότε μίλησε. Αυτά τα. Μετά από ερώτηση δική σας. Στην προηγούμενη. Γιατί όταν, δεν τον διακόψατε? Όταν το είπε αυτό. Γιατί δεν τον διακόψατε? Σωστά το λέει. Όταν είπε καλό για το στήμα, δεν τον διακόψατε. Ο Μάρτυρας έχει αντίληψη, νομίζω. Εκτός του χρόνου ελέγχου μιλούσε. Για εκτός του χρόνου ελέγχου μιλούσε, τον αφήσατε να λοιπόν, το πει. Εδώ που τα λέμε, ακούστε λοιπόν, τώρα. Μην δημιουργείτε αντιπώσεις. Ερωτώ. Εγώ. Επί της ουσίας.
Επί της ουσίας ερωτήσεις και επί της ελεκτέας περίοδου. Είμαι επί της ουσίας πάντα. Και επί της ελεκτέας περίοδου. Επί τίποτα παραπάνω, τίποτα, τίποτα, παραπάνω πότε, τίποτα λιγότερο. Κύριε Μάρτης, πότε λήγει η θητεία σας? Αυτό είναι αντικείμενο του ελέγχου της Επιτροπής σας. Ενδιαφέρεστε, ενδιαφέρεστε να επιλεγείτε πάλι εκ νέου? Με βάση τα δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί ενεργά, που σήμερα αν υπάρχει εξεταστική επιτροπή για το Κελπνό, οφείλεται σε ένα βαθμό στην τμηματική έκθεση ελέγχου που εξέδωσε η υπηρεσία με τη μονογραφή μου, την υπογραφή μου? Θεωρείτε λοιπόν ένας άνθρωπος... Εγώ ευρήματα ακόμα δεν έχω βρει στον Κελπνό. Αφήστε με... Ενδιαφέρεστε να είστε εκ νέου υποψήφιος. Δεν είναι κακό να το απαντήσετε, κύριε Μάρτης. Προφανώς σας λέω. Δεν είναι καλά. Αυτά πρέπει να ακούσετε. Κύριε Μάρτης. Βεβαίως και με πειράζει. Πρέπει να δώσετε διαπιστευτή. Κύριε Μάρτης, συνεχίστε αυτό που λέτε. Συνεχίστε αυτό που λέτε, γιατί θέλω να σας διακόψει. Συνεχίστε αυτό που λέτε. Εγώ προσπαθώ. Θα συνεχίσω, κύριε Συνάδελφε. Τι να σας πω τώρα. Θα συνεχίσω. Το ποιο είναι το έργο... Να ολοκληρώσει την απάντηση ο μάρτυρας. Να ολοκληρώσει ο μάρτυρας την απάντηση. Ποιο είναι το άρα, έργο... λοιπόν, κύριε μάρτυρα, παρακαλώ. Το ποιο... μισό λεπτό, κύριε. Τέσσερα χρόνια... Το ποιο είναι το έργο της υπηρεσίας είναι γνωστό σε όλη την κοινωνία σήμερα. Είναι γνωστό. Τέσσερα χρόνια επιθεωρητής, μεγάλο διάστημα. Τι πήγατε στην εισαγγελία, τι πήγατε στο ακροατήριο, ποιος καταδικάστηκε. Τι πρόστιμα επιβάλατε, τι κάνατε. Για εδώ λίγο προσδιορίστε το μου. Τα τέσσερα χρόνια που ερωτώμε είναι εκτός, σας ξαναλέω, το πόσους έχουμε στείλει στην εισαγγελία είναι πάρα πολλές υποθέσεις. 67, το τι κάνει, μόνο σε εμάς έχουμε. Δεν ελέγχουμε την εισαγγελία. 67 υποθέσεις είπα στην αρχή. Δεν ελέγχουμε την εισαγγελία. Ότι έχει στείλει 67. Δεν ελέγχουμε την εισαγγελία. Μα κύριε Πρόεδρε, είναι, η εισαγγελία είναι ένα. Δικηγόρο είστε, κύριε Γεωργαντά. Αυτό θέλει στο ακροτήριο υποθέσεις. 67, ακούστε παρακαλώ πολύ. 67 εκθέσεις και είπε ότι όλες πήγαν στο εισαγγελία. Το είπε πριν από λίγο. Ακροατήριο πήγε καμία. Αυτό αν στείλει. Την ακούσαμε 10 φορές. Μία στυλάρισα την ακούσαμε. Αν πήγε στο ακροατήριο, φταίει ο Βαγγελάτος. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Ένα ερώτημα να μου απαντήσει πόσες είναι στο ακροατήριο. Ο Βαγγελάτος θα σου απαντήσει. Ο Βαγγελάτος θα σου απαντήσει αυτό. Τι λέει στο άλλο. Προσέξτε με. Και μην δημιουργείτε. Εισαγγελέα είναι ο άνθρωπο που απάντησε. Κάτι άλλο, κύριε Γοντά, είπε ότι θα προσπαθήσει να μα. Όχι, να σα ενημερώσω. Μπορεί να στα παίξω. Αυτό που το είδατε. Θα μου κάνετε τη χαρά να με ακούσετε. Μισό λεπτό. Θα με ακούσετε. Όχι, ακούστε με. Ακούσω. Γιατί είπε μάρτυρας κάτι που σας ενδιαφέρει. Θα σας ακούσω. Έκανατε μια ερώτηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην υψώνετε τη φωνή. Θα σας ενημερώσω. Είπε ο μάρτυρας. Θα σας ενημερώσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε με. Είπε ο μάρτυρας προλίγο ότι θα καταβάλει προσπάθεια την άλλη φορά. Τις υποθέσεις... Για άλλη φορά, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό να με ακούσετε, μην με διακόπτε εμένα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να αποστείλει τις υποθέσεις τις οποίες έχει κληθεί από την εισαγγελία να παράσχει εξηγήσεις. Αυτή είναι η απάντηση που μας έδωσε προ μια ώρα περίπου. Εγώ είπα άρα λοιπόν, δεν υπήρχε ιδίωση ο μάρτυρας. Εγώ ρωτάω τον επιθεωρητή δημόσιας υγείας που έχει 4 χρόνια θητεία να μου πει πόσους από τους ελέγχους που έχει κάνει έχουν παραπευθεί στο ακροατήριο. Αν μπορεί να μου το πει. Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά που ρωτάει ο κύριος Γιωργαντάς? Είναι δικηγόρος. Ρωτάω, κύριε συνάδελφε. Είναι δικηγόρος, επιτρέπεται να ρωτάει τέτοια πράγματα. Αν κάνει τη δουλειά του, ρωτάω. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να ξέρει ο μάρτυρας πώς παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο. Ναι, έχω απάντηση, ακούστε. Εμείς... Η δουλειά σας αυτή δεν είναι με τον εισαγγελέα. Να στέλνω τους φακέλους στον εισαγγελέα. Ναι, αν μου επιτρέψετε. Αυτή δεν είναι η δουλειά του. Αν φτάνουν οι υποθέσεις στο ακροατήριο, είναι δουλειά του επιθεωρητή. Αυτή δεν είναι η δουλειά του. Δηλαδή, να δούμε τι έχει, τι πορίσματα έχει βγάλει. Κρύψτε λίγο τον εκνευρισμό σας. Λοιπόν, να επαναλάβουμε. Εσείς μπορείτε να μην διακόπτετε. Λοιπόν, να επαναλάβουμε. Κύριε Μάρτυρα, το επαναλάβω εγώ. Δραστηριότητα να μην διακόπτετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε. Να επαναλάβουμε λοιπόν. Σας παρακαλώ. Για να σταματήσουμε. Επαναλαμβάνομαι, κυρία Καβαδία, επαναλαμβάνομαι. Ασχοληθείτε όσο θέλετε. Στην αρχή της διαδικασίας έκανα λόγο για 67 ένα πακέτο ολόκληρο, τόσο μεγάλο μέχρι εδώ πέρα, που έφερε ο κύριος Μάρτυρας και παρακάλεσα να τις διατρέξουμε τουλάχιστον, να πάρουμε μια ιδέα, διότι μας είναι χρήσιμο να δούμε πώς δουλεύει αυτή η υπηρεσία. Αυτές λοιπόν οι 67 εκθέσεις αφορούν ένα διάστημα από το 10 έως το 14, τα ανακοίνωσα αυτά στην αρχή και μας είπε ο Μάρτυρας προλίγο ότι έχουν πάει στην εισαγγελία από την υπηρεσία. Τώρα, ποιες ενέργειες έκανε η εισαγγελία? Ρωτήθηκε πριν από μια μισή ώρα και είπε ο κύριος Μάρτυρας το εξής, ότι δεσμεύομαι να σας φέρω από το αρχείο της υπηρεσίας για ποιες υποθέσεις μας έχει ενοχλήσει ζητώντας στοιχεία η εισαγγελία. Άρα, εκεί θα πάρετε και την απάντησή σας. Τέλειωσε. Ναι, λοιπόν, είναι ξεκάθαρος ο αριθμός που επιτρέπεται, γιατί δεν θέλω να αφήνετε εντυπώσεις. Υπάρχουν πολλές
πάρα πολλές αριθμητικά. Είναι πάνω από 200 οι υποθέσεις από αναλήψεως των καθηκόντων των δικών μου στην υπηρεσία που έχουν πάει στην εισαγγελία. Για τις οποίες δεν έχουμε ενημέρωση από την εισαγγελία. Δεν υποχρεούται να μας ενημερώσει. Νομίζω το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αυτό σας λέω λοιπόν. Δεν είναι υποχρεωμένη η εισαγγελία να ενημερώσει το Σώμα Επιθεωρητών για το ποιες προχωράει, για το ποιες θα... Υπάρχουν όμως υποθέσεις. Υπάρχουν όμως, ακούστε για να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ακούστε λοιπόν για να γίνει ξεκάθαρο. Για όσες υποθέσεις ενδεχομένως η εισαγγελία η ίδια κρίνει ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, μας αναθέτει σε συνέχεια λοιπόν των άρα εκθέσεων σε λίγες μας. Ναι, μας αναθέτει εν είδη προανακριτικού υπαλλήλου υποθέσεις σχετικές. Θα μας ενημερώσετε. Έχουμε νούμερα της ενημέρωσης. Είναι πάρα πολλές αυτές. Είναι πάρα πολλές. Θα λάβουμε απάντηση σε αυτό. Έτσι. Ναι, θα λάβει, βέβαια. Άλλη ερώτηση τώρα έχουμε. Είπατε την προηγούμενη φορά, θέλω να πιστεύω ότι διευκρινίστηκε με βάση την ερώτηση του συναδέλφου ότι άλλο τα αναλώσιμα και άλλο τα φάρμακα. Είπατε επακριβώς ότι η τιμή των φαρμάκων, εγώ έτσι το σημείωσα, είναι πολιτική απόφαση. Ουσιαστικά ότι την έπαιρνε ο Υπουργός. Το επαναλαμβάνετε αυτό ή το διορθώνετε με τη διευκρίνηση ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τα φάρμακα, έχει να κάνει με τα αναλώσιμα. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Ξαναλέω, σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, οι διατάξεις τιμολόγησης. Είναι πολιτική απόφαση. Είναι απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Υγείας. Για το χρονικό διάστημα το οποίο εγώ υπηρέτησα ως προϊστάμενος στη Διεύθυνση Φαρμάκων, ήταν πολιτική απόφαση, αν θέλετε. Ερώτηση. Από την... Ερώτηση. Μισό λεπτό, μισό παρακαλώ. Μα το είπατε και πριν. Αν ο ΕΟΦ εισηγείται μια τιμή ενός φαρμάκου στα 10 ευρώ, με βάση το μέσο όρο των τιμών στις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός μπορεί το 10 να το κάνει 12. Αυτό μου λέτε τώρα. Ο Υπουργός με δική του απόφαση εκδίδει τις διατάξεις τιμολόγησης βάσει των οποίων διαφοροποιείται γίνεται από τον ΕΟΦ. Η τιμολόγηση από τον έχει ΕΟΦ. Διαφοροποιηθεί ποτέ από τον ΕΟΦ, δίνει δηλαδή ξεκάθαρο. Έχει διαφοροποιηθεί ποτέ από την εισήγηση του ΕΟΦ. Ακούστε, έχουν υπάρξει περιπτώσεις, θα σας πω το εξής, το οποίο έχει γραφεί κιόλας μέσα στο ότι διορθώσεις λαθών από προηγούμενη τιμολόγηση δεν έχουν γίνει. Αυτό είναι πολιτική απόφαση πάλι. Δηλαδή, ακούστε, υπάρχει εισήγηση. Μα σας λέω, κύριε, θέλετε να σας πω αυτό ακριβώς. Να ολοκληρώνει. Έρχεστε εδώ και λέτε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Να ολοκληρώνει την απάντηση ο Μάρτυρας. Να ολοκληρώνει την απάντηση. Είναι πολιτική απόφαση. Άρα ήταν και είναι. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται. Ωραία. Δηλαδή, μπορεί ο Υπουργός το 10 να το κάνει 12, ενώ ο ΕΟΦ του λέει 10. Αυτό θέλω να μου πείτε και να μου πείτε και περιπτώσεις. Εμένα δεν μου έχει αυτό τύχει. Έγινε. Εμένα δεν μου έχει τύχει. Εμένα δεν μου έχει τύχει να δω αυτό ακριβώς που περιγράφεται. Από το σύντομο. Σας λέω, η πολιτική απόφαση είναι διατάξεις βάσει των οποίων γίνεται η τιμολόγηση. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ποιος προηγείται χρονολογικά. Έχει ευχαίρεια. Χρονολογικά ποιος προηγείται, του Υπουργού ή του ΕΟΦ. Είπατε. Χρονολογικά. Ποιος προηγείται, ποια απόφαση. Ο Υπουργός θεσπίζει με υπουργική απόφαση τις διατάξεις βάσει των οποίων προβαίνει στην τιμολόγηση η αντίστοιχη υπηρεσία του ΕΟΦ, η οποία προτείνει το προτινόμενο δελτίο. Ωραία. Τι λέμε τώρα, σε καθαρό δηλαδή. Τι άλλο να πούμε. Ο Υπουργός νομοθετεί. Δεν θα νομοθετήσει. Βεβαίως. Προφανώς αυτό δεν είναι. Κοιτάξτε λίγο. Όταν λέτε, ακούστε λίγο. Όταν λέτε ότι είναι πολιτική απόφαση, δίνετε τη δυνατότητα. Δεν είναι πολιτική απόφαση. Μπορεί να έχετε δίκιο ως προς το εξής. Συγγνώμη. Ότι δεν αποτελεί εισήγηση της υπηρεσίας. Αυτό εννοώ εγώ. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού, ενώ έχει άλλη εισήγηση, να βάλει άλλη τιμή. Μα δεν εισήγηση. Μα δεν ερωτάται η υπηρεσία επί των διατάξεων τιμολόγησης. Η υπηρεσία εντέλεται να εκδώσει την υπουργική απόφαση. Άρα η υπηρεσία έχει δεσμία αρμοδιότητα, να μιλήσουμε νομικά, δεσμία αρμοδιότητα να κινηθεί εντός των πλαισίων της υπουργικής απόφασης. Σωστό. Των πλαισίων του νόμου. Της υπουργικής απόφασης, αλλά του νόμου, βεβαίως. Βεβαίως. Συμφωνείτε σε αυτό που είπα, ότι η υπηρεσία, ο ΕΟΦ, δηλαδή είναι δεσμευμένος να κινηθεί πάνω σε αυτές τις συνταγμένες. Βεβαίως. Αυτό, εντάξει, το ξεκαθαρίσαμε. Βεβαίως. Υπάρχει. Στην υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση είναι νόμος. Οι υπουργικές απόφασεις περί τιμολόγησης τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει. Από ό,τι έχω δει ακροθυγώς, εγώ ένα χρόνο έκατσα στο Υπουργείο Υγείας ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης. Νομίζω κάποιες επιμέρους διατάξεις έχουν αλλάξει. Τώρα, αυτό είναι αντικείμενο μελέτης. Να γίνει αντιπαραβολή των διατάξεων, να δει τι έχει αλλάξει. Δηλαδή, έφερα νωρίτερα το παράδειγμα αυτό που ήταν εκείνη η υπουργική απόφαση που η αγορανομική. Δεν ήταν εγώ, όχι. Είναι η απόφαση του κυρίου Βλάχου. Περί αγορανομικών διατάξεων, καλά είπα.
όπου λέμε εδώ για τις τιμές των φαρμάκων. Εδώ λοιπόν ο κύριος Βλάχος είχε υπογράψει αυτό που μας είπε τώρα εδώ, ότι το είχε βρει από νωρίτερα, από προηγούμενο έχοντα την αρμοδιότητα. Λέμε λοιπόν εδώ, τι λέει ο κύριος Βλάχος στην υπουργική του απόφαση για τις διατάξεις. Την αρχή σε αυτή την αγρονομική διάταξη τη διαβάζετε. Τι είπατε? Την αρχή αυτή τη διαβάζετε. Όχι, όχι, σας λέω προς Θεού. Είναι 436 άρθρο. Ναι. Κοιτάξτε τώρα εδώ, το 336... Αν διαβάζετε την αρχή, δεν σας είχαν λυθεί πολλές απορίες. Κύριε Βλάχο. Αλλά πήγατε κατευθείαν στο 336, θέλω να πω. Αυτό... Μα το 336 καθορίζει πώς βγαίνει η τιμή του φαρμάκου. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Το zoom είναι αυτό. Μα μόνο αυτό λέει. Αυτή είναι αγορευτική διάθεση για όλο το εμπόριο. Ως προς τα φάρμακα αναφέρομαι. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Λέει λοιπόν εδώ ότι λαμβάνεται λοιπόν η τιμή είναι με ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων δύο είναι από τις 15 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Ελβετία, πλέον της Ελβετίας, και μία από τις 10 χώρες που μπήκαν την 1η-5η του 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέει. Αυτό συγγνώμη, αυτό λέει. Θέλετε να σα εξηγήσω εγώ αυτή, γιατί δεν τι υπέγραψα εγώ αυτή. Αλλά να σα εξηγήσω. Ακούστε, δεν ζήτησα να μου εξηγήσετε. Δεν έθεσα εγώ. Με συγχωρείτε, όταν γίνεται όλο το πρωί γίνεται αυτή η κουβέντα. Κάποιο που μα ακούει, τι έχει καταλάβει, συγγνωμίζετε. Ότι ο υπουργό βάζει ό,τι τιμή θέλει. Τι αγνές προθέσεις του μάρτυρα. Σας παρακαλώ πολύ. Αμφισβητούνται οι προθέσεις μου. Ξέρετε κάτι, επειδή είμαι επικεφαλής ελεκτικού μηχανισμού. Επειδή είμαι επικεφαλής ελεκτικού μηχανισμού, σας λέω ότι αυτή η διάταξη ενδεχομένως να μην είναι σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω ποια ισχύει σήμερα. Ποια σκοπιμότητα θεωρείτε εσείς, δηλαδή, ότι εξυπηρετούσε η διάταξη μεταξύ των χωρών που μπήκανε μετά το 2004? Αυτή είναι η ερώτηση. Οι τιμές ήταν χαμηλότερες ή ψηλότερες, δηλαδή? Ήταν ψηλότερες οι τιμές, αυτό δεν λέμε. Αφού η φαρμακευτική δαπάνη δεν υπήρχε πλαφόν τότε, ήταν στα πόσα εκατομμύρια ευρώ τώρα, τι λέμε? Κύριε Επιδεωρητά, αφού λέτε τι ισχύει σήμερα, πότε υπεγράφει αυτό που ισχύει σήμερα? Και από ποιον? Τώρα δίνω εξετάσεις. Βεβαίως δίνετε εξετάσεις. Ναι. Βεβαίως δίνετε εξετάσεις. Την ημερομηνία δεν την βεβαίως γνωρίζω. Δίνετε εξετάσεις. Δεν ξέρω την ημερομηνία. Βεβαίως δίνετε εξετάσεις. Δεν έχω λοιπόν, την ημερομηνία. Λοιπόν, υπεγράφει το 2009 από τον υποφαινόμενο. Άρα μήπως πρέπει να είμαι στην Επιτροπή, θέλω να πω τελικά. Γιατί εγώ υπηρετώ μια σχολή λίγο περίεργη. Το σανά και ταπεινά το κάνει πράξη στην ίδια τη ζωή. Πάμε παρακάτω. Δεν αφισβητώ τίποτα από σαν. Ρωτήστε τον κύριο οικονόμου, που ήταν χθες εκπρόσωπος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τον κύριο Φωτήλα και τον κύριο Κοντοζαμάνη, για το τι συμπεράσματα βγάλαν για τις αλλαγές που έγιναν από την παρούσα πολιτική φαρμάκου σε σχέση με την προηγούμενη. Έβγαλε γι' αυτό ας σταματήσουμε σελίδων, λίγο αυτή τη συζήτηση. Έβγαλε δελτίο 28 σελίδων, δελτίο τύπου. Ας σταματήσουμε όμως εδώ. Λοιπόν, ερώτηση συγκεκριμένη. Μια ερώτηση. Ωραία, άλλη ερώτηση. Κύριε Μάρτης, βλέπω ότι το 2013 υπάρχει μια υπουργική απόφαση, κοινή υπουργική, που λέει «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση σε μόρφωση με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως». Είναι μια απόφαση του 2013 σε συμμόρφωση. Εσείς, που είστε μέσα στο αντικείμενο αυτό, μπορείτε να μου πείτε περιπτώσεις στις οποίες δεν τηρείται η εναρμόνιση, γίνεται στην Ελλάδα κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Μπορείτε να μου πείτε αν αυτό περί πολιτικής απόφασης του Υπουργού επί της τιμής των φαρμάκων προκύπτει από κάπου, είναι εκτίμησή σας, προκύπτει από ένα θεσμικό πλαίσιο, είναι αφαιρεσία, είναι δικιά σας εκτίμηση? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Συγκεκριμένο. Εγώ ξέρω ότι όταν ένα συγκεκριμένο τρόπο πλαίσιο παραβιάζεται, είναι εκ των καθηκόντων σας να το καταγγείλετε ότι παραβιάζεται εδώ, εδώ και εδώ. Εγώ ακούω γενικολογίες. Δεν ξέρω αν έχουν βάση ή όχι. Δεν θέλω να είμαι κακόπιστος απέναντι σας, αλλά θέλω και να ακούσω ότι να μου πείτε πώς ο Υπουργός το 10 ή το 13 ή το 14 αποφάσισε μόνο στην τιμή του φαρμάκου. Τι άλλαξε και δεν το αποφασίζει τώρα ο Υπουργός? Αν δεν το αποφασίζει, μπορεί και τώρα να το αποφασίσει. Γενικώς να μου πείτε λίγο, να μου δώσετε μια τελευταία εικόνα. Εάν στην τιμολόγηση των φαρμάκων υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει για να μην αφαιρεθεί ο Υπουργός, αν αφαιρεθεί ο Υπουργός. Αφαιρεθεί ο Υπουργός αυτά τα τελευταία χρόνια? Έχει τη δυνατότητα να αφαιρετήσει ο κάθε Υπουργός επί της τιμής των φαρμάκων, για να αισθάνεται μια ασφάλεια ο κόσμος
ότι έχουμε μπει σε ένα πλαίσιο εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό προσπαθώ έτσι να πάρω από εσάς. Ακούστε. Αρμόδιος να απαντήσει σε αυτή σας την ερώτηση, εγώ θα σας απαντήσω όμως. Αρμόδιος να απαντήσει είναι ο εκάστοτε υπουργός. Με ποιο τρόπο έκανε την τιμολόγηση. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, να σας πω ότι ο υπουργός έπαιρνε την ευθύνη και το έγραφε κιόλας στο Δελτίο Τιμών, ότι διορθώσεις λαθών από προηγούμενη τιμολόγηση δεν γινόταν στην επόμενη. Δεν γινόταν. Δηλαδή αυτό είναι μια άλλου είδους, αν θέλετε, προσέγγιση. Έπαιρνε την ευθύνη ο άνθρωπος και έλεγε ότι δεν θα πάω. Βεβαίως γιατί διορθώσεις, ξέρετε κάτι. Σπάνια περίπτωση γίνονται, διόρθωση, δηλαδή. Ακούστε. Γίνονται κατόπιν ενστάσεων των εταιριών, οι οποίες θέλουν, έχουν αδικηθεί ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, η όποια διόρθωση τιμής, και να το πούμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει διάθεση να αδικηθεί οποιοδήποτε, σε καμία των περιπτώσεων και το ξεκαθαρίζω. Επειδή η όποια διόρθωση θα ήταν προς όφελος ενδεχομένως εταιρείας, έκριναν κάποιοι υπουργοί να βάλουν ότι δεν γίνονται διορθώσεις σε αυτήν την συγκεκριμένη. Δηλαδή στον εισαγγελέα. Λοιπόν, εδώ θέλω να σας πω. Έχετε στείλει στον εισαγγελέα τέτοιες περιπτώσεις μη διόρθωση λαθών. Ρωτώ, ακούστε, είστε υποχρεωμένος να το κάνετε. Δεν είστε δυνητική σας ευκαιρία. Αυτό προσπαθώ να πω. Είστε ο εκ του νόμου θεματοφύλακας της στήρησης της νομοθεσίας. Μας λέτε ότι διαπιστώσατε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν μου λέτε αν τις στείλατε στον εισαγγελέα. Θέλω να μου πείτε τι στείλατε ή δεν τις στείλατε. Ακούστε να δείτε. Δεν μπορώ να ακούω διαπιστώσεις από τον Γενικό Επιθεωρητή ή στον Γενικό Επιθεωρητή της Δημόσιας Υγείας. Διαπιστώσεις σε πράγματα που γίνατε πριν χρόνια, πριν μήνες. Πέστε μου τι ενέργειες κάνατε για να διαπιστώσω και την αξιοπιστία και να την αξιολογήσω με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εσείς μου λέτε ότι όντας εγώ διευθυντής στη Διεύθυνση Φαρμάκων του Υπουργείου, έχοντας υπουργική απόφαση η οποία λέει διορθώσεις τιμών σε αυτό το δελτίο τιμών, το επικείμενο δεν γίνονται, να πάω στο να ενημερώσω αυτό. Μου λέτε να καταλάβω τι μου λέτε. Για τα 4 χρόνια που είστε επιθεωρητής, αλλά και ακόμη και τότε. Δημόσιος λειτουργός είστε. Άμα βλέπετε μια παρανομία, γιατί να μην την καταγγείλετε, το κατάλαβα. Δεν είστε ορκισμένος να καταγγέλλετε ότι παρανομία βλέπετε. Ο κάθε δημόσιος λειτουργός. Δεν έχω κάποια σχετική καταγγελία συγκεκριμένη. Αυτό που είδατε εσείς, άμα είναι λάθος ή όχι. Άμα είναι απάτη, άμα είναι παρανομία, γιατί δεν το καταγγέλλετε. Σας είπα ότι είναι πολιτικό. Μα τι παρανομία, αφού είναι τι με βάση την υπουργική απόφαση. Ή είναι παρανομία ή δεν είναι, πέστε μου. Αφού λέει εκτός του πλαισίου ή εντός του πλαισίου, για να ξέρετε. Η δική σας επιτροπή είναι υπουργική απόφαση. Μα το ξεκαθαρίσαμε αυτό, ότι το πλαίσιο. Εσεί τι λέει. Βεβαίω καταλάβατε. Εμεί καταλάβαμε. Δεν είναι πολιτική απόφαση. Ο υπουργό κανονίζει το πλαίσιο. Τόσε φορέ έχει πει ο άνθρωπο. Δεν είναι πολιτική απόφαση. Είναι υπουργική απόφαση, κύριε Γεωργάτα. Βλέπω θα πάει την υπουργική απόφαση στον εισαγγελέα. Αυτό θέλετε να μας πείτε. Μη ζωρίζετε, θα πάτε και την υπουργική απόφαση λοιπόν, θα πάει στον εισαγγελέα. Τα λάθη. Κύριε μα βλέπω Γιώργαντα. Εγώ ότι ένα λάθος πρέπει να διορθωθεί από τον υπουργό. Ο υπουργός δεν το διορθώνει. Και εγώ είμαι επιθεωρητής δημόσιας υγείας και βλέπω τα τρένα να περνάνε. Δεν είμαι εγώ επιθεωρητής εκείνο το χρονικό διάστημα το οποίο έχω την εμπειρία. Σας λέω όμως το εξής. Σας λέω λοιπόν, βεβαίως, αν δείτε τα πεπραγμένα των επιτροπών τιμών φαρμάκων, θα δείτε ποιος ήταν εκείνος ο οποίος έλεγε επί μονή μου βάσεως ότι έπρεπε να διορθωθούν όλα τα προηγούμενα λάθη. Να βάλουμε μια γραμμή κάθετη. Να το δείτε αυτό, σας παρακαλώ. Να ζητηθούν τα πεπραγμένα λοιπόν, των Επιτροπών Τιμών Φαρμάκων, στα αυτό. Οποία ζητούσα προσωπικά ως μέλος Επιτροπών, επί δύο τιμολογήσεις, να διορθωθούν τα προηγούμενα λάθη στην τιμολόγηση. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, είναι πολιτική απόφαση αυτή, η οποία αναγράφεται επί υπουργικής αποφάσεως. Είσαστε ευχαριστώ παραπάνω πολύ. Από σαφής. Είναι δεν πολιτική είναι. Απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση στην τιμολόγηση των φαρμάκων. Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ξανθός, άμα θέλει να βάλει ένα φάρμακο αντί για 10-11, μπορεί. Πέστε το μου. Πώς μπορεί αφού υπάρχει πλαίσιο, πλαίσιο το δεν μπορούσε. Κανένας δεν μπορούσε. Υπάρχει ένα πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί. Κανένας δεν μπορεί. Ο πλαίσιο κανονίζει ο υπουργός. Μα το λέει υπάρχει τώρα δύο μέρες ο άνθρωπος. Πώς θα υπερβεί το πλαίσιο, εντάξει, θα παραπονηθείτε στις εφημερίδες. Υπάρχει πλαίσιο βάσει του οποίου γίνεται την πολιτική απόφαση. Μα τόσες φορές το έχει πει ο άνθρωπος. Δεν κάνουν έσταση άλλες εταιρείες. Δεν χρειάζεται πολιτική να πει. Μα δεν το καταλάβω να πει πολιτική απόφαση. Πολιτική απόφαση θα πει. Μπορώ να διαλέξω το Α, το Β, το Γ, το Δ. Εσείς το ερμηνεύετε έτσι. Αυτό όταν λέει όμως ο κύριος Μάρτυρας ότι το πολιτικό πλαίσιο καθορίζεται από τον Υπουργό. Το νομοθετικό. Δεν νομίζω. Το νομοθετικό, άλλο το πολιτικό. Το νομοθετικό δεν είναι και πολιτικό, κύριε Ρογκοντά. Άλλο το πολιτικό και άλλο το νομοθετικό. Α, είναι άλλο. Για πάτε μας. Κάντε μας τη διάκριση. Πώς είναι πολιτικό και δεν είναι νομοθετικό. Πώς νομοθετείς ενώ δεν κάνεις πολιτική πράξη. Μα τώρα σοβαρά μιλάτε. Αυτά είναι πρώτης δημοτικού. Πρώτης δημοτικού είναι αυτά. Αφήστε τώρα. Και αυτό πολιτική απόφαση ήταν. Εντάξει. Και αυτό που κάνετε εσείς πολιτική ουσιαστικά είναι σαν να σας σκοτήσετε μου φαίνεται. Ξυλαστήριο θύμα ο κύριος Γιώργος. Ωραία. Λοιπόν κύριε Μάρτυρα.
Και έχετε άλλη ερώτηση, έχετε? Τυχαία, όχι τυχαία. Άλλη ερώτηση έχετε? Όχι. Όχι, παρακαλούμε. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα. Ναι. Ορίστε, ορίστε. Επί της διαδικασίας, ευχαριστώ.